Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ στη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πω το πιστεύει, Στέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Τηλεφωνείτε στο 18133 και θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για οριστική διαγραφή πάμε στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, εκεί όπου υπάρχει και το www.listopardo.gr, όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο μέσα από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, να το λύσετε και να το πάρετε ή να σας το λύσουν και να σας το δώσουν. Περισσότερα στο www.listopardo.gr. Το goldmon.gr του ομίλου Μετρομίδιας προσφέρει σήμερα εισιτήρια με έκπτωση 50%, δηλαδή μόλις από 15 ευρώ για είσοδο 2 ατόμων και ένα welcome drink ανά άτομο για το υπέροχο και πολυαναμενόμενο μουσικό θέαμα Δίχως Σύνορα με τους αγαπημένους Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη στο Θέατρο Βεργίνα του Ρίτζι Καζίνο. Αποκλείστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldbond.gr για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Παρέα με την Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φροντίζει για όλους εσάς με πολύ ωραίες προσφορές
στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Τηλεφωνήστε ή πάτε για να μάθετε τώρα πώς θα κάνετε δικό σας το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ και με 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Καλά ακούσατε. 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν για τους φίλους οδηγούς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ. Δηλαδή θες να πεις όλα και τα εργατικά και όλα, τα, και εργατικά, και τα άδεια και τα αυτά. Ναι, όλα, τα πάντα. Ναι. Όταν λέμε όλα, όλα. Αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι τα λιμπατικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιμπατικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα μια ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπατικά VEG γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπατικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπατικά VEG είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπατικά VEG. Λοιπόν, τι έχεις στην ατζέντα σου? Τηλέφωνα. Όχι, στην ατζέντα της ημέρας. Στην ατζέντα της ημέρας τι έχω? Εσύ τι έχεις, ναι. Τίποτα, μια βρωμομέρα η οποία αρχίζουμε και ζεσταίνει, έχουμε το περιβάλλον. Ναι. Έρχεται η βρωμογύρη των λουλουδιών και κάθε στα λουθούνια μας και στα μάτια μας στερνιζόμαστε, κλαίμε να πούμε και τα λοιπά και κάνουν έρωτα τα φυτά και τρελαινόμαστε να πούμε. Μια περίοδος η οποία είναι πάρα πολύ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο υποτονική όσον αφορά την κοινωνία. Κλάιμαϊν, τίποτα, μια υποτονικότητα. Υποτονικότητα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ασχοληθούμε σήμερα με το VAR. Ο VAR με το Video Assistant Referee. Ναι, για να κλείσουν οι ακροατές το τηλέφωνο. Ας το κλείσουν. Το ράδιο και να πάνε για ύπνο. Αν πιστεύεις ότι θα το κλείσουν. Εγώ έτσι νομίζω ότι θα το κλείσουν. Καλά, okay. Λοιπόν. Ωραίο θέμα έβγαλες. Μπράβο, Γρηγόρη. Έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Γιατί προτρέχεις, σου αρέσει να λες μπουρδες και δεν ακούς. Αν ακούσεις. Όχι, λέω τον άλλο που είναι 2 και 4 στο αμάξι. Και ακούει τώρα το ραπτόπουλο με τον κόκκινο. Να πιάνουν θέμα το VAR. Να σοβαρεύουν την. Η αφορμή είναι το VAR. Πώς? Η αφορμή είναι το VAR. Η αφορμή. Πες μας, ποια είναι η αιτία. Λοιπόν. Πρώτον, έβλεπα χθες ένα παιχνίδι για την Bundesliga. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη Mainz και τη Freiburg. Ναι, γιατί ήταν σημαντικό? Γιατί παίζουν για την παραμονή του στην κατηγορία. Και εσένα τι σε νοιάζει? Παιχνίδι, είτε πάει κάποιο για πρωταθλητή. Και έπαιξε σε στοίχημα? Όχι. Και έβλεπε το μάτς? Το έβλεπα, ναι. Τι έλειξε? Πόσο έλειξε? 2-0 υπέρ τη Mainz. Εντός έδρας. Εντός έδρας. Μάλιστα. Το ωραίο, ναι, σε εισαγωγικά της νέας τεχνολογίας, να πω καταρχήν στον κόσμο ότι το VAR έχει άλλη εφαρμογή στη Γερμανία και άλλη εφαρμογή στην Ιταλία. Δεν τους νοιάζει. Τους ενδιαφέρει. Ναι, δεν δηλαδή, ναι, στην Ιταλία ο διαιτητής παίρνει πρωτοβουλία μόνος του και βλέπει το replay και κρίνει αν είναι μια φάση σωστή ή λάθος. Στη Γερμανία τον ειδοποιούν από το VAR ή από εκεί που το βλέπουν κάποιοι άλλοι διαιτητές. Σφυρίζει το ημίχρονο. Πηγαίνουν οι ομάδες στα αποδυτήρια και βγάζει τις ομάδες έξω γιατί τον ειδοποίησαν ότι είχε γίνει πέναλτι υπέρ της Mainz. Το εκτέλεσε ο Ντεμπλάσης, ο πρώην παίκτης του Αστέρα Τρυπόλεως, και έτσι άνοιξε το σκορ. Έβγαλε τις ομάδες από τα αποδυτήρια. Είναι τελείως διαφορετική η μορφή του VAR που βλέπεις στην Γερμανία από την Ιταλία. Ένα το κρατούμενο. Μέχρι εδώ καλά. Μπορεί να πεις ότι είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ναι, είναι. Όντως. Για σένα. Ναι, για μένα. Λοιπόν. Η προέκταση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, αυτό περιμένω, έχει να κάνει με έναν, ναι, άνθρωπο ο οποίος απασχολεί τα μέσα από την 11η μέρα του Μάρτη όταν και τελέστηκε ο αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ και τουλάχιστον εγώ κατάλαβα ότι σταματάει το ποδόσφαιρο. Ποιος? Ο Κομίνης. Δεν, σε... είχε... ναι, δεν είχε δηλώσει ότι σταματάει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο? Για μένα λέει το ποδόσφαιρο τελείως. Είναι έγκυος η γυναίκα μου κτλ. Υπόθηκαν αυτά ή όχι? Και τι θες τώρα, Γερμανί μου, ναι, τι... Ο διαιτητής αυτός προχθές, ναι, πήγε στα σεμινάρια του VAR επειδή του χρόνου έχουν σκοπό να το εφαρμόσουν. Ωραία. Το Video Assistant Referee στην Ελλάδα. Ναι. Πήγε και εμφανίστηκε στα σεμινάρια. Μάλιστα. Εσύ μόνος σου μου έλεγες, ναι, ότι φοβότανε μην το σκοτώσουν. Φέτος. Φοβόταν μην το τσιμεντώσουν. Φέτος. Ρε, εσύ περίμενα. Ότι ο ίδιος δήλωσε ότι σταματάει τη διαιτησία. Ναι, ναι. Να τα δεχτώ όλα αυτά. Mm-hmm. Πώς γίνεται, ρε μπάγκα, να έχεις φοβηθεί τόσο πολύ να μην πηγαίνεις στο δικαστήριο να καταθέσεις όταν σε καλούνε και ξανά και ξανά και ξανά? Είναι υποχρεωμένο να πάει.
Από τη στιγμή που δεν είναι δικαστήριο τακτικό και είναι αθλητικό. Μπορεί δεν να εισαχθεί με βία. Όχι. Τελειώσει. Είναι υποχρεωμένο να πάει. Μισό λεπτό. Άμα γουστάρει, δεν πάει. Ναι. Η εντύπωση που σχηματίστηκε ναι. σε πολλούς ναι. ήταν ότι δεν πήγε γιατί ναι. φοβότανε. Όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό. Έτσι είναι, φοβόταν. Μισό λεπτό. Ναι. Αν ήταν έτσι. Ναι. Για να πηγαίνει να δει τα σεμινάρια του ΒΑΡ. Ναι. Την παρουσίαση του ΒΑΡ. Ναι. Πάνω να πει ότι δεν έχει σκοπό να φύγει από τη διαιτησία. Πολύ ωραία. Ότι μπορεί να φοβήθηκε πριν από ένα μήνα, όπως είπες. Πολύ ωραία. Αλλά του πέρασε. Σε δύο μήνες ξεφοβήθηκε, βεβαίως. Ούτε δύο μήνες. Σε ένα μήνα, ναι. Τι άνθρωπος μπορεί να είναι αυτός, βέβαια. Πανέξυπνος, ευέλικτος. Ένας άνθρωπος που ζει σε μια κοινωνία η οποία πρέπει να ελιχθείς έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Να κάνεις κολοτούμπες, να ελύσεις για να επιβιώσει. Πολύ καλά έκανε. Για την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τον αγιόνι, το παιδί, πολύ καλά έκανε. Είπε αυτοί οι λήθοι σε ένα μήνα θα ξεχάσουν. Εδώ ξεχάσανε ότι τους είπανε το ναι όχι και πήγαν και ψηφίσαν τον Τσίπρα. Γιατί να μην ξεχάσουν και εμένα. Θα φωνάξει ο Μπούζος δύο φορές, θα φωνάξει τρεις ο Θωμαίδης και άλλες δύο Κανελάκης. Δηλαδή λες εσύ ότι δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά και όλα ωραία. Γιατί... Μπράβο του, καλά ξεκίνησε. Όταν είδε το συλλαλητήριο των Παοξίδων που πήγαν 1200 άτομα και όταν είδε τις οδές των Βαρβάρων να πηγαίνουν προς την Καλλικράτεια και στην Καλλικιδική και όταν είδε ας πούμε ότι δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει, πολύ ωραία. Τι θα τον κάνει, τι θα πάρει. Του χρόνου να πούμε. Του χρόνου να πούμε, θα παίξει κανονικά. Είναι καλός διαιτητής, γυμνασμένος κτλ. Του είχε μια άσχημη φάση. Δεν ήξερε ποιον από τους δύο. Καλός διαιτητής είναι αυτός που έπαιζε στον Παναθηναϊκό με τον Ατρόμητο προχτές. Πολύ καλός διαιτητής είναι ο Κομίνης. Του είχε μια άσχημη φάση. Ήταν μια πολύ δύσκολη φάση. Εδώ δύο μήνες δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη τι ήταν, τι δεν ήταν. Και κατηγορείται τον Κομίνη να πούμε. Ο Κομίνης κατηγορείται γιατί δεν πάει να καταθέσει. Μισό λεπτό! Μισό λεπτό! Όταν μας φωνάζει ο Ανδρώνης από πάνω και λέει μας κάνει μήνυση ο τάδε, τι θα κάνουμε, αλλάζεις το ύφος, αλλάζεις τη φωνή σου, γίνεσαι μεταλλικός να πούμε κτλ. Οπότε να γλιτώσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, μην μας πάνε στο δικαστήριο. Εσύ δεν φοβάσαι που δεν έχεις και παιδί. Ο άλλος που κάνει και παιδί, γιατί να μην φοβάται, γιατί να μην πάρεις την ανθρώπινη πλευρά. Έτσι λοιπόν ο κύριος Κομίνης είδε ότι μπορεί να τον τσιμεντώσει να πούμε ο κύριος Μελισανίδης, μην μπορεί να τον πυροβολήσει ο κύριος Σαββίδης και σου λέει τι να κάνω, εγώ παιδί κάνω. Θα μείνει ορφανό το παιδί. Δηλαδή του Μπαλταδόρου το παιδί καλά θα είναι τώρα που δεν θα έχει μπαμπά που έπεσε ο άνθρωπος με το αεροπλάνο. Το παιδί. Συγχαίεις. Ναι, συγχαίω για το φόβο μιλάμε. Πράγματα. Ναι. Ούτε θα πάει λοιπόν και θα παίξει κανονικά και διαιτησία και όλα μέλη γάλα. Γιατί τι έκανε ο Κομίνης. Άμα ήταν το κράτος σοβαρό, τον έλεγε Ελλάδο Κομίνη. Και τα λοιπά. Αν ήταν οι Παοξίδες τόσο μάγκες και βάρβαροι και μάου μάου, θα μπαίναμε στο πούλμαν. Μέσα στο αμάξι του κλαδά, το Ford Max που είναι 7 ατόμων, που είναι πολύτεκνος ο κλαδάς, θα βάζανε μέσα να πούμε τον άλλο, τον γορίλα, τον Τζαμάλ, θα βάζανε τον Τρίγωνο να πούμε, θα βάζανε να πούμε και τον άλλο, τον Νικόλα, να φτύνει να πούμε τον Κομίνη μέσα στα αμάξι, θα πούνε, έλα εδώ, πάρει τη Δεσπρωτεία, μπαίνει μέσα στα αμάξι. Μπαίνει μέσα. Εμένα μου προκαλεί. Ναι, άκου, δώρε, εμένα μου προκαλεί. Τη βαράω και χτυπάω και άσε με τώρα. Τη βαράω και χτυπάω, παίρνουν το βαν. Μπαίνουν μέσα, τον πάνε σηκωτό στον Σκουρτέλι. Πώς το λένε αυτό, στον Σκαρδάτο. Πώς το λένε τον δικαστή, πώς το λένε. Ναι, πώς το λένε. Σκουτέρι, Σκορδάτο, πώς το λένε. Το βρεις. Το πηγαίνανε, τον πηγαίνανε σηκωτό να πούμε με το ζόρι, του λένε μπαίνεις μέσα στα μάξι. Ή θα σε πάμε. Μπαίνεις στον πορμπαγάζ. Μπαίνεις ή δεν μπαίνεις. Μπαίνεις μέσα. Πάμε μια βόλτα ταξίδι. Το παιδί θα το βαφτίσω εγώ, θα πει ο κλαδάς. Το είπα και χθες. Τι έγινε. Τι έκανες, σφύριξε να βγουν. Τέλειο. Δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ. Εγώ βαράω και συλλαλητήρω και του σουμίδε γκρίκα και να πείτε τα χωρίς στην Ελλάδα στα δύο. Πάρε το αμάξι, πάρε. Θα πήγα γέτονα και πάρ το να μέσα εκεί πέρα. Θα μπει στο αμάξι και να πάει καταθέσει. Μαθήματα από το σφαίρι. Ναι, αυτό είναι τώρα η Ελλάδα. Και τώρα εσύ τώρα θες ηθικά να μας πεις ότι επειδή φοβίζεις. Ποιος μιλάει για ηθική. Εσύ όταν φοβάσαι δηλαδή. Ποιος μιλάει για ηθική. Μια μήνυση σε κάναν 20 χρόνια και φοβήθηκες. Ποιος μιλάει για ηθική. 10 τηλέφωνα θα την πληρώσουμε μαζί. Και δεν την πληρώσουμε. Ποιος μιλάει για ηθική. Εγώ τα τρώω μηνύσεις δηλαδή και αυτές τις αγωγές. Ποιος μιλάει. Μαζί τις πληρώνω μαζί. Ποιος μιλάει για ηθική. Λοιπόν. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε. Τι έδειξε. Ότι τα χρειάστηκε. Ναι. Και κακό είναι. Κρίναμε πολύ. Ποιος θα τον. Κρίναμε πολύ εσφαλμένα ότι ο άνθρωπος αυτός λογικά φοβάται. Ναι, φυσικά φοβάται. Και μέσα σε ένα μήνα ξέχασε και το φόβο. Καλά έκανε. Ξέχασε και τα πάντα. Σε ένα μήνα ξεχνιούνται τα πάντα. Πέρασε. Εδώ πεθαίνει. Έλα όμως που δεν τελειώνει. Και χείρα σε ένα μήνα κάνει καρεκλά να πούμε με τον κουμπάρο. Εσύ τώρα θες ο άλλος. Τι σε νοιάζει ένα, ρε. Άμα ξαναξυρίξει ο Κομίνης. Τι το πει, Παοξή το παίζει εδώ. Τι το παίζει, Φιλικό. Παρατηρητή των πραγμάτων. Ούτε Παοξή είναι ούτε αεξής. Επειδή θα ξαναπηρύνει. Όταν θα ξανασφυρίξει την Τούμπα, πάνε και ο κοπάνα τον να πούμε. Όταν βλέπω. Τι. Μία σειρά από συναδέλφους να τον περνάνε γενναίες 14 τόσο καιρό που δεν πάει. Σύρετο είναι, ποιοι. Όλοι. Και γιατί δεν πάει και είναι κότα. Τον εύκολο στόχο. Ποιο εύκολο στόχο, ρε. Κάτσε λίγο. Εγώ λέω εντάξει, λογικό φοβάται για το ζωή του. Όποιο και να ήταν στη θέση του, δεν θα πήγαινε. Εσύ θα πήγαινε.
Δεν θα πήγαινα μετά να παρακολουθήσω και μαθήματα VAR. Τι λες, μωρέ κόκκι. Ναι. Τι λες, δεν θα την έκανα να γύρει στρούλα. Σιγά με εσύ. Γιατί αυτός δείχνει τώρα ότι ναι, μεν έσφαλε, αλλά και γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, ναι, όλους τους υπόλοιπους που έχει γυρίσει το μυαλό του. Καλά κάνει. Ξέρεις γιατί καλά κάνει. Για δύο λόγους. Πρώτον, για την ελληνική πολιτεία που δεν τον πάει σηκωτό, να τον πιάσει και να τον πει ελάτε εδώ, από το Γιακά κατευθείαν. Βάσει νόμου. Δεν έχει το δικαίωμα. Αφού φτιάξτε νόμο. Δεν υπάρχει νόμος. Ωραία. Ο νόμος είναι της... αθλητική δικαιοσύνη, ωραία, μην μπερδεύεσαι. Ο νόμος της τόμπας. Και αν είμαστε τόμπας, πάρε εκεί οι παοξίδες που είναι τόσο άντρες, να τον πάρουν σηκωτό και να τον πάρουν στα δικαστή. Τέλειωσε. Όχι το στραβό το σταμα. Και να πηγαίνουν στην Καλλικράτεια μετά. Και μετά να πηγαίνουν στα φλογητά. Ναι, είναι λύση. Αυτή είναι λύση. Τι είναι η λύση. Να φυγαίνει εσύ και να παίρνει 800 ευρώ και να κάνει τον ταΐ εδώ πέρα και να πηγαίνει τώρα μισή ώρα να χασμουριέσαι το. 3,5 με 4. Τι να μιλήσω, ρε. Τι να μιλήσω. Να βγαίνει ο Μπούζος εδώ πέρα που παίρνει αρακά από το σπίτι και στο διάλειμμα τρώει και κάνει τον άντρα. Φωνάζει. Σε πειράζει που παίρνει. Τι να παίρνει. Στραβώνεται το στόμα. Στραβώνεται το στόμα. Έλα στο ΠΑΟΚ. Ποιο λάθο του ΠΑΟΚ. Μπε μέσα στο βαν, πάρε 4 από τη θύρα 4, τραβά κάτω να πούμε. Πού μένει, εκεί. Μπε στα μάξι. Δεν μπαίνω, δεν μπαίνει. Βάλ τον Τζαλμά να το βάλει μέσα με το ζωρά. Αρχίζει να φωνάζει ο Τζαλμά. Βάλ τον αμέσα. Πού πάμε, πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα μέχρι να πάμε στην Αθήνα. 100 χιλιόμετρα μαλά. Θα τον πάνε εκεί πέρα, καβγίζει. Μέχρι να το φτύσει. 200 πόσα σου. Θα τον φτύσει μια και ο Νικόλα. Του ρίξει ένα φτύσιμο. Θα λιποθυμήσει κάνα τέταρτο. Είναι το καλύτερο ναρκωτικό να σε φτύσει ο Νικόλα, να πούμε. Ανάσκελα. Σε έχει φτύσει. Γιατί στην Τούμπα. Για να το λες, μάλλον θα έχει εμπειρία. Έτσι στην Τούμπα πηγαίναμε. Δεν πηγαίναμε στο Καφτατζόγλιο. Εσύ πήγαινε στην Τούμπα. Δεν πήγαινα στην Τούμπα. Πιο πολλά μάτσα πήγα στην Τούμπα από τον Μπουκάζη Παουξ. Τι τρελό, έρε. Υποκόκκινο στο. Υποκόκκινο στο μανάβι. Μη μα τσαλαπατήσετε, σε παρακαλώ εδώ πέρα και τα λοιπά. Στο Καφτατζόγλιο είπα. Μάκι του είπα. Τα λέει και τα πιστεύει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η λύση. Κόκκινη, αυτή είναι η λύση. Μόνος του μιλάει, μόνος του απαντάει. Κόκκινη, αυτή είναι η λύση. Πιες το νερό, τώρα κατέβει το ζάχαρο. Έτσι, τράβα και δύο τζούρες καφέ και έκανε το παλικάρι τώρα στους παοξίδες ότι έκανε τα τον κομίνι τώρα. Έκανα τα τον κομίνι. Μπορείς να κυκλοφορήσεις την Τούβα και μου μπράβο Γρηγόρη που είπες το κομίνι αυτό το πράγμα. Μόλις πας στο Καφτατζόγλιο, σε περιμένουν οι κομμουνιστές εκεί πέρα στις θύρας 10, ναι, σου δώσουν δύο με τη σανίδα να πούμε στα πλευρά. Αυτό θέλεις. Όχι, δεν θέλω αυτό. Τα θέλω σου, πες τα. Κορόιδο δεν είσαι. Πες ειλικρινά ότι η επιθυμία μου είναι να σε δω να σε κάνουν να σε δέρω. Δεν μπορώ να σε δίρω εγώ δηλαδή, τι θα περιμένω του άλλου. Δεν μπορώ να σε δίρω. Πόσα δευτερόλεπτα μένει όρθιο αν μαλώσουμε. Λέγε πόσα. Το δοκίμασα. Πόσα. 4, 5, 8. Το πρόβλημα είναι ότι μένω όρθιος. Αυτό είναι το πρόβλημα για σένα. Δεν θα μείνεις για πολύ όρθιος. Ότι μένω όρθιος. Έλα, άλλα θέματα έχει. Είπες στον κομίνι, το είπα και εγώ τελείως. Όχι, ρε φίλε. Λέγε άλλα. Αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι αηδία. Αηδία είναι. Αηδία, αυτή είναι η κοινωνία που φτιάξαν οι μπαμπάδες σας. Οι μπαμπάδες μας, μετά τη μεταπολίτευση. Αυτός είναι ένας διαιτητής. Αυτός είναι ένας διαιτητής. Δεν είναι ένας παράγοντας ομάδος, ναι, και που το προστατεύει, ναι, το σύστημα της ελληνικής κοινωνίας, ναι, ναι, που είναι δομένη λάθος, ναι, να χρεώνει την ομάδα όσο θέλει και να σηκώνεται να φεύγει. Μάλιστα. Αυτός είναι ένας διαιτητής. Θα πάρει ένα μισιάρικο τον αγώνα. Ναι. Αυτός τώρα βγαίνει, τον βλέπεις, χλωμιάζει που πήγε ο Μίχελ και τον είπε You are finished today. Εντάξει. Αυτός εκεί έδειξε ότι φοβάται, έδειξε ότι τρέμει, μη, έχω έγκυο γυναίκα, σεβαστό, και λες, ο άνθρωπος βρέθηκε εν μέσω διασταυρωμένων πυρών, εν μέσω μεγάλων συμφερόντων, τι πιο λογικό από το να πει μακριά από μένα, από τα ξάμιν. Καλά έκανε. Και εσύ... δεν περνάει ένας μήνας, ναι, δεν περνάει ρε κερατά ένας μήνας, ναι, ναι, και εμφανίζεται στην παρουσία σου του ΒΑΡ, ναι, σαν να μην τρέχει τίποτα. Καλά κάνει. Ποιος θα το λυπηθεί ρε αυτόν τώρα. Τι, ποιος που? Ποιος θα το λυπηθεί τώρα αυτόν. Και τι να το λυπηθεί. Δηλαδή ξέρεις τι λέει αυτός. Τι λέει αυτός. Ότι τα θέλει ο ποπός μου. Αυτό λέει. Να πηγαίνω σε ένα γήπεδο, ναι, να με βρίζουνε, και τι είναι το να με κυνηγάνε οι μεν και οι δε. Ναι, ναι. Μα τα θέλω λέει. Πάει, έχουν γίνει ρε φίλε, έστειλε το ελληνικό πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Μην πας στο και καφταζόλιο. Λέει τώρα! Μην πας στο καφτατζόγλιο. Και λέει τώρα! Μην πας, μην πας στο αν έχει να επιχειρηματολογήσει. Μην πας στο καφτατζόγλιο. Μη, στο εγώ δεν τράπηκα από το να πω ότι είμαι Αριανός. Εντάξει. Ούτε εγώ τράπηκα να πω ότι είμαι Αριανός. Δεν είμαι όμως. Λοιπόν. Τι να κάνω για. Να, να τον τραπώ, ναι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Εσύ είσαι Ηρακλάρα. Λέω λοιπόν. Ναι. Ηρακλάρα. Ηρακλούλησε. Ηρακλάρα. Αλλά μην πας στο καφτατζόγλιο με αυτά που λε. Πηγαίνω κανονικά ό,τι με ενοχλεί. Μπράβο, μη. Έχω μάθει να το λέω. Μπράβο Γρηγόρη. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Μπράβο Γρηγόρη. Δεν τράπηκα ποτέ. Ναι, Γρηγόρη. Εντάξει, και δεν μπορεί να μου προσάψει κανείς τίποτα. Ναι. Ούτε χαρτάκι πήρα για να πω τη γνώμη μου. Ναι. Εντάξει, λέω ότι αυτή η εικόνα
ενός τύπου ο οποίος δεν τρέχει τίποτα, ναι, και έχει την άξη το πρωτάθλημα στον αέρα, ναι, και δεν ασχολείται κανείς, ναι, προκαλεί το λιγότερο αηδία και οργή. Ναι. Δεν γίνεται ρε μάγκα κομίνη να πηγαίνεις εκεί. Δεν κατάλαβα. Κόκκινε. Τι πήγες να κάνεις. Μόνος σου οργίζεσαι. Μόνος μου, ναι. 50.000 άτομα στα φλογητά πήγαν. Μόνος δεν με ενδιαφέρει. Μην οργίζεσαι μόνος. Αδιάφορο μου είναι. Μόνος οργίζεσαι. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί. Ναι. Τη γνώμη μου λέω, μπράβο, είτε αρέσει παλίκαρος, είτε όχι. Παλίκαρος ο Γρηγόρης. Όχι, δεν είναι θέμα παλικαριάς. Παλίκαρος. Δεν είναι θέμα παλικαριάς. Είναι θέμα αηδίας. Ναι, αηδίας. Όπως εσύ, ναι, εκνευρίσκες με το Φωκά. Εγώ. Εσύ, ναι, ναι, ναι. Γιατί που λες, πουλάει λαϊκισμό. Παοξιδηλίκη. Δεν με πειράζει αυτό. Τα είπες, τα είπες. Όχι. Ο συμμαθητής μας ο Φωκάς. Δεν με πειράζει αυτό. Αυτό είπες, το είπες. Όχι, όχι, δεν όχι. Είπα ότι σε πειράζει. Πήγε στη Βουλή μετά και τα ανέρεσε. Αυτό είναι το κακό. Και οι παοξίδες. Καλά, πριν δεν σε πειράζει η συμπεριφορά του Κομίνη. Και σε πειράζει η συμπεριφορά του Κλεφτή. Μα ο Κομίνης δεν είναι λαϊκιστής. Δεν κατάλαβα. Ο άνθρωπος. Πόσο λιγότερο λαϊκιστής είναι ένας από τον άλλον. Τι δεν λαϊκιστής καθόλου. Τι δεν έκανε. Είπε αυτά που πρέπει στο μέρος που πρέπει. Στη Βουλή αυτά που πρέπει. Ναι. Και στην διαδήλωση των παοξίδων αυτά που πρέπει. Άλλα στους μεν, άλλα στους δε. Άλλα στους δε. Ναι. Ο Κομίνης τι έκανε. Διάλειμμα! Μια χαρά είναι ο Κομίνης. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα Voy & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60. Voy & Noi τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voy & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Καλημέρα, ήρθα για ένα σέρβις στο αυτοκίνητο. Ήρθε στο κατάλληλο συνεργείο. Το ξέρω. Γιατί εσείς χρησιμοποιείτε μόνο τα καλύτερα λιπαντικά. Για τα VEG μιλάς. Εννοείται για τα λιπαντικά VEG. Φίλε μου, τα λιπαντικά VEG όχι μόνο είναι από τα καλύτερα της αγοράς, αλλά έχουν και πιστοποιήσεις από μεγάλους οίκους αυτοκινήτων. Άσε που έχω το κεφάλι μου ήσυχο με όλους εσάς που γκρινιάζετε για την ποιότητα. Λοιπόν, μάστορά μου, εγώ δεν γκρινιάζω εδώ και 20 χρόνια. Γιατί χρησιμοποιώ μόνο λιπαντικά VEG. Γιατί με λιπαντικά VEG νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύση στι επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7 to 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7 to 7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7 to 7.
Taste like heaven. Είσαι αγρότης? Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson, Landini, Perkins, Case, Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. 40 χρόνια. Δίπλα στον αγρότη. 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. 2310-681-597. Βρεμαράκι, πόσα δυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω ήδη υγιεινής. Σε μας, τα ήδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και ήδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και ήδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, ήδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. Η νέα αύξηση των καυσίμων, τουλάχιστον τα υψηλότερα καύσιμα. Να τιμήσεις φωτιά στα καύσιμα. Οι μισθοί κατεβαίνουν, η βενζίνη ανεβαίνει και το μέλλον σίγουρα προμηνύεται δυσίωνο για τους ιδιοκτήτες. Η ζωή μας άλλαξε. Άλλαξε τη ζωή σου. Επέλεξε σύστημα υγραεριοκίνησης Ζάβολη. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Συστήματα υγραεριοκίνησης Ζάβολη. Αποκλειστικά από την ΓΑΣ Θεοδόρου, πίσω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας. Ενημερώσου στο otogas.gr ή στο 2310-523131. Τι ψάχνεις μια ανανέωση, σε βλέπω. Με πάνω από 200 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη από μόνο 19,99, μήπως ήρθε η ώρα για ένα ταξιδάκι? Κάνε κράτηση τώρα στο ryanair.com ή μέσω του app. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Ναύλη απλής μετάβασης. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Περισσότερα στο ryanair.com. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα φασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Λιγωνία. Ναι. Φίλος μας είναι. Και λοιπόν τι αλλάζει? Είναι καλός μας φίλος. Οι άλλοι είναι εχθροί μας. Οι άλλοι είναι εχθροί μας. Είναι ιδιαίτερος φίλος μας ο Πετκανίτσας. Γιατί μας έχει σώσει πολλές φορές. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τα μάξια μας ανοίγει. Τα πόρτ μπαγκάζ μας φτιάχνει. Τα σανσέρ μας ανοίγει. Τι είναι, ρε βουβάλι. Όταν λες την ψάρια μας ταΐζει. Όταν λες την μπουρδα σου, δεν σε σταματάω. Δεν σε σταματάω. Δεν σε ενοχλώ. Δεν με ενοχλεί. Δηλαδή, είσαι φιλάνθρωπος. Είσαι φιλόζος. Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Φιλοφυτάς είσαι. Δεν είμαι. Τα φυτά τα αγαπάς. Αφού έχω σένα δίπλα μου. Να σου πω εγώ μια ιστορία. Πες για τον Πεκαδίσαρ, το φίλο μας. Πότε θα μας κάνει το τραπέζι? Καιρό δεν έχει να μας πιάσει τις ψαρούκλες εκεί πέρα κάτω από το μαγαζί. Δελφών 101 έχει και πάρκινγκ εκεί πέρα. Εμένα με έχει ανοίξει το κόρτεμπα τρεις φορές. Ξέχασε τα κλειδιά μέσα. Μπαμ, 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 μπαμ. Εσύ. Εγώ. Ξεχνάς. Ξεχνάω. Εσύ απαντάς και κάνεις διάλογο με αυτόματο τηλεφωνητή. Μια χαρά κάνω. Προπόνηση. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έκανε διάλογο με αυτόματο τηλεφωνητή. Πολλά κάνω. Είτε τον πιστεύετε όχι. Και απαντούσε σοβαρά. Κάνει ένα τέταρτο πιστοχωρικό. Τελείωνε. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν ξεχάσετε τα κλειδιά μέσα στο κόρδο, όπως κρατάει και αυτή, σε οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, σας το ανοίγει, σας δίνει λύση. Εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Θα σας πω μια ιστορία. Περισσότερο στο 85-27-27. Άντε πες. Εκεί στη γειτονιά μας, τι κλέψανε, ρε φίλε? Πού να ξέρω. Τρεις ελιές κλέψανε. Ναι. Πήγαν εκεί του Δήμου να πούμε. Ναι, είναι εκεί πέρα, ξέρεις που είναι η Φιλότα Παπαγεωργίου και Παπάβη Γωνία. Είναι που είναι η τράπεζα, ρε, πώς τη λένε, Πειραιός, απέναντι από το φροντιστήριο Φως. Ένα φροντιστήριο εκεί. Ναι, ρε, ξέρω που είναι. Ξέρεις, ένα παρκάκι. Ένα βρωμερό παρκάκι εκεί πέρα που πάνε εκεί πέρα, ψάρια οι βρωμιάριδες εκεί στη Λαϊκή. Τα βρωμίζουν, τα κάνουν, τα ράβουν, σκύλο βρωμάει τσιρίλα εκεί πέρα κτλ. Δέησε να πούμε ο Δήμος Θεσσαλονίκης να φτιάξει λίγο το περιβάλλον, να πούμε.
Έβαλε κάτι κόλπα, κάτι παρτέρια, κάτι αυτά. Φύντρεψε και τρεις ελιές. Σκάνε μύτη δύο τύποι με ένα βαν. Και αντί να κλέψουν κάνα. Να μην πω τίποτα, ναι, να μην χαρακτηριστώ. Πήγα και κλέψαν τρεις ελιές, τρεις η ώρα τη νύχτα, τρεις ή μισή. Τις βάλαν στο αυτοκίνητο, ναι, τις ξεριζώσανε να πούμε και τις πήραν τις ελιές. Είναι μια τύπησα και ένας τύπος εκεί απέναντι, οι οποίοι δεν κοιμούνται το βράδυ γιατί έχουν τα ψυχωτικά τους, τι στο διάλογο έχουν. Τους βλέπουν να πούμε και σου παίρνει και η κάμερα. Και, και λένε αυτό που λέει: οι κλέφτες σίγουρα θα σε ακούν, θα είναι ακουρατές σου λέει. Λέω: γιατί ρε παιδιά, λέω, οι κλέφτες, λέω, να δικοί μου ακουρατές. Όλοι παραβατικοί λέει, όλοι τρελοί, όλοι ζαβοί λέει. Ακούνε λέει το Μετρόπολης. Να μην, γιατί το Μετρόπολης δεν είναι ραδιοφωνικό σταθμό, είναι ίδρυμα λέει. Λέω να το πω εγώ. Τους δίνουμε διορία λέει μια εβδομάδα να φέρουν πίσω τις ελιές, γιατί έχουμε λέει τα στοιχεία, τις μάπες τους και τα αυτοκίνητα που έχουν πάρει. Θα το λέω κάθε μέρα να γυρίσουν πίσω τις ελιές. Γιατί αυτοί που έχουν Μετρόπολης έχουν παραβατική συμπεριφορά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γελάει ο Κόκκινος. Ναι, ρε Κόκκινε, ζαβός και εσύ, τι νομίζεις. Τι είσαι, νορμάλης. Τι είσαι, ζαβός είσαι. Έλα, πάνε. Διάβασε στο Facebook εκεί. Τι λέει. Λέει. Η Άκη ήταν πάντα στο ψέμα, λέει, και την πονηριά. Απαντούσε με μαγιά παοξίδε. Μα δείτε τώρα τα μούτρα στο το πάτωμα. Εκεί που σα έριξε η Άκη εχθές και λάτι 12 Μαΐου για τρελές. Για τρελές και γούστα. Ναι, για τρελές. Μπορεί να θέλει να γίνει καθηγητή διευθυνσία, λέει ο Άκης. Και αν θέλει να γίνει. Γιατί να μην γίνει δηλαδή. Σε πειράζει εσένα ο Κομίνης. Θα ήθελε να έχει την κορμοστιασιά του Κομίνη. Ναι. Πεθαράς ο Κομίνης, διαιτητάρα, αθλητής. Σε πείραξε σε ποιο κοιλιά που θα πάει να δει το ΒΑΡ. Σε πείραξε. Το ότι είναι διαιτητάρα 90 λεπτά, 50-50 έπαιξε το ΠΑΟΚ με την Άκη, δεν το λέει κανένα αυτό. Τούτη και μια φάση τη χειρότερη, δεν το λε αυτό. Το ότι ο Νταβατζής δεν ξέρουμε ποιο είναι στην ΕΠΟ, δεν το λε αυτό. Απλά βάζετε την πυροβολάτη εκεί, τον χωριατόβλαχο, τον επόπτη, τον ποντίκι να πούμε εκεί. Βαράτε και τον Κομίνη. Το ότι δεν πήρε χάφο ο Σαβίδης και του πήρε το Μουλέν και πήρε εκείνο το φουσκομάγουλο αριστερό. Τόσο καιρό. Δεν το λε. Τόσο καιρό. Ναι, δεν το λε. Τόσο καιρό. Το ότι πούλησε ο Τσίμηρο και δεν πήρανε χάφο, πάλι δεν το λε. Τόσο καιρό. Τόσο καιρό. Δεν το ότι ο Κρέσπο δεν μιλάει εφημερίδα, πάλι δεν το λε. Μίλα μόνο. Το ότι ο Μπακασέτα δυο τέτα που έξω αριστερά τα πέραξε λίγο out στο μπατ με την Άκ, δεν το λε. Ότι ο Πάουκ ξεφούσκωσε σαν τσαμπρέλα με την Άκ, πάλι δεν το λε. Πήγαινε και έβαγε τρία γκολ στην Τρίπολη, δεν το λες. Του κάνανε τον άλλο τον προπονητή, το χειρότερο που πέρασε από τον ΠΑΟΚ προπονητή. Του κάνανε 10 φιλικά, πήρε 10 μάτς και βγαίνει και μιλάει και λαλάει, πάλι δεν το λες. Α, δεν τα λέτε, στο κλάμα μάθατε όλοι. Πας πάρει το βαν ο ΠΑΟΞής και να πάει στη σπρωτιά, τον πάρει φιλικά με στα μάτια και τον πάει κάτω. Α, δε μωρέ τώρα με τα κλάματά σας. Θα πεις κάτι καινούργιο. Ναι, τι καινούργιο να πω. Και το βαν και το βαν. Και το βαν και το βουρ και το τηλεόραση και τα λοιπά. Σε ποια ελληνικό γήπεδο θα βάλουν τηλεόραση. Και την πάνε κάτω από την κερκίδα. Απέφτει κοτρονίδι από πάνω και. Σε ποιο ελληνικό. Ποιο ελληνικό γήπεδο. Όταν ο Βίκτορος ο Μητρόπουλος. Που στη θύρα 10 το πάνε. Όταν ο Βίκτορος ο Μητρόπουλος. Είχε πει θα μπουν καρεκλάκια σε όλα τα γήπεδα, ναι. Και έβγαινες και κορόιδευες, ναι, ναι. Και θα μπουν και κλειστά συστήματα, ναι. Κλειστά κυκλώματα, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Τα οποία μπήκανε, ναι. Και γελούσες, ναι. Μπήκανε, μπήκανε, ναι. Ωραία. Θα έρθει και το πατ, το αν θα το δουλέψεις σωστά είναι μια άλλη ιστορία. Πού θα μπει, σε ποιο ελληνικό γήπεδο. Σε όλα. Θα μπει, ναι. Θα το βάλεις κάτω από την κερκίδα. Και θα βλέπει ο διαιτητής εκείνη την ώρα από κάτω. Και άλλος από πάνω θα είναι ο κανίβαλος από πάνω. Ναι, γιατί. Ο κανίβαλος Έλληνας. Κατάλαβα. Ε? Δεν κατάλαβα. Ο χειρότερο όν στη γη, ο Έλληνας. Ρε φίλε. Ναι. Πάρε πάνω από πάνω την κερκίδα. Πάρε χαμπάρι και εσύ τι ομοίη σου. Τι ομοίη μου. Τα νέα παιδιά τα οποία είναι πανέξυπνα. Δεν μιλάω εγώ για τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά τα οποία είναι. Βόδια σαν και σένα. Τα νέα παιδιά τα οποία είναι πανέξυπνα. Πασοκορουφιάνη σαν και σένα. Δεν υπάρχουν βόδια. Τα παιδιά φύγαν στο εξωτερικό. Μόνο του λόγου. Μοσχάρι. Λοιπόν, υπάρχουν και πολύ πιο νέα παιδιά. Ένα παιδί 5 χρόνων να ρωτήσει σήμερα. 8 χρόνων, 10 χρόνων. Θα σου πει είμαι Μπαρτσελώνα, είμαι Ρεάλ. Τι θα σε πει, είμαι Λίβερπουλ. Ή θα πει τι μάρε. Ρε κατάλαβε. Ή Ολυμπιακό θα με πει. Αν δεν κάνουν κάτι να αλλάξει μια ώρα αρχίτερα. Ναι, ναι. Αυτή η αηδία που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας γίνει Ρεάλ ο μικρός, τι σε πειράζει ένα. Ας γίνει Μπαρτσελόνα. Αν δεν. Και... λέω τα κακό κείμενα. Λέω τη γνώμη μου, αν αφήσει. Επίτρεψέ με. Προϊόν, επίτρεψέ με να τελειώσω και να πω τη γνώμη μου. Λοιπόν. Αν δεν φροντίσουν μια ώρα αρχίτερα, ναι. Να διορθώσουν αυτή τη βλακεία, ναι. Η οποία λέγεται ποδόσφαιρο και μόνο ποδόσφαιρο δεν είναι, ναι. Τότε από του πελάτε να του ξεχάσουν. Ποιο μπορεί να το κάνει αυτό. Ποιο μπορεί να το κάνει. Ναι. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Σου πω ποιος μπορεί να το κάνει. Ναι. Ένας κυβερνήτης, σαν τον Πατακό, σαν τον Μακαρέζο, σαν τον Παπαδόπουλο, σαν έναν αυταρχικό. Πολύ αιρετικό αυτό που λες, αλλά δεν είναι λάθος. Άμα θες να το κάνεις. Πολύ αιρετικό. Ξέθαψε τον Πατακό από την Πάφο να στο κάνει. Πολύ αιρετικό. Αλλά δεν είναι. Αιρετικό τώρα είναι, αιρετικό είναι. Θέλετε δημοκρατίες, θέλετε ιστορίες, θέλετε αυτό, θέλετε να φτιάξετε το ποδόσφαιρο. Ξεθάψτε τον Πατακό. Ξεθάψτε τον Πατακό. Τι θες, ξεθάψτε τη Θάτσερ. Ξεθάψτε.
Θέλετε λα λουλουλού. Αφού θέλετε λουλού, φάτε το προϊόν που θέλετε. Θα σε κάνω τώρα εγώ. Τι θα κάνεις το προϊόν και θα το φτιάξεις το προϊόν και τα παιδιά θα γίνουν ρεάλ και σένα τι σε νοιάζει που θα γίνουν ρεάλ. Που φύγανε 1 εκατομμύριο παιδιά στο εξωτερικό δεν σε πειράζει, θα γίνουν ρεάλ σε πείραξε εσένα. Και Μπαρτσελώνα. Αυτό σε πείραξε εσένα. Το ότι θα γίνουν ΠΑΟΚ. Και δεν τους τραβάει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Φυσικά δεν τους τραβάει. Αυτό σε πείραξε εσένα. Δεν σε πείραξε ότι τα παιδιά παίρνουν 300 ευρώ μισθό εδώ πέρα και είναι άνεργα. Και φεύγουν στο εξωτερικό και θα μείνουμε εδώ με τους Πακιστανούς να μας πηδάνε οι Πακιστανοί στα γεράματα. Δεν σε πειράζει σε αυτό. Κουμουνισταρά να πούμε. Να σε πειράζει να πούμε που θα γίνει ρεάλ. Ωραία, θες να μιλήσουμε γι' αυτό. Ό,τι θες. Για 300 ευρώ. Να αλλάξουμε κουβέντα. Ό,τι θες, μίλα. Δεν σε πείραξε σε ένα. Θα μπει τηλεόραση στο ελληνικό γήπεδο. Θα τη βάλει στη θύρα 1 την τηλεόραση. Ή στη θύρα τάδε, στη θύρα 3 στο Καραϊσκάκι και θα πάει διαιτητής να δει. Ή θα πάει στον Καφτατζόγλου και στους κομμουνιστές εκεί του Αντιφά. Ή θα πάει στο Χαριλάο εκεί από κάτω από τους σουπεράδους, τους κοντρομπαλάδες εκεί, τους παλιούς σουπεράδους, τους χοντρούς, που θα πάει στη θύρα των επισήμων. Πού, σε ποιους θα λες αυτά ρε απολύτης θέλω να πούμε. Στους απολύτης τους που σ' ακούνε. Που πετάνε τα κάκαδα να πούμε και σπάνε φανάρι να πούμε της ΔΕΗ. Σε ποιους απευθύνεσαι. Πολιτισμό θα διδάξεις εσύ στους απολύτης τους. Απολύτιστε. Άντε δες καμιά γκόμενα εκεί στο Facebook εκεί πέρα. Μπες μέσα να δεις εκεί πέρα στο Facebook και άσε τώρα αυτά. Σε πείραξε ο Κομίνης. Βέβαια, όποιον ζηλεύουμε μας πειράζει. Σε πείραξε ο Ρέμος. Να ζηλέψω ένα διαιτή. Να το ζηλέψεις, ναι, γιατί. Γιατί. Τι με το ζηλέψεις. Πεδαράς 2 μέτρα, αθληταράς 2 μέτρα, νεαρός. Να ζηλέψω ένα διαιτή. Να ζηλέψεις το διαιτητή. Ρε φίλε, θα αστειεύεσαι το. Πουλάς λαϊκισμό, για το παίξεις παοξής εδώ κτλ. Τι να το παίξω. Πήγες στον Μπούζο και σε έκανε μάθημα 1/4 τι θα πεις και τι θα κάνεις. Ναι, κάθε μέρα πριν πω. Κάθε μέρα πα και το μιλά στον Μπούζο. Πάω, παίρνω χαρτάκι πριν πω στο τούτιο. Το σκύπε δεν παίρνει τέτοιο χαρτάκι. Ναι. Και μετά στο Καφτατζόγλιο κρύβεσαι και από τον. Πώ το λένε τον άλλο, τον Τορναδόρο. Πάω, τον Μπιφτέκι να πούμε. Μια εκεί χαρά πάω. Σε πιάσω τον Τορναδόρο στο Μπιφτέκι. Μια χαρά πάω. Καλά, πάνε. Μια χαρά πάω. Πάνε. Εντάξει, πει τα λάθη. Όπω πήγε στην εκδήλωση για τον Εραστέχνη Ηρακλή εκεί που έγινε σε ένα μαγαζί εκεί στο αεροδρόμιο κοντά. Ούτε πρόσκληση δεν πήρε. Τσιγκουναρά να πούμε. Εγώ δεν είπα αν θα πάω. Ναι. Τσιγκουναρά να δεν πούμε. Έκανα δήλωση αν θα πάω. Άντε ρε τσιγκουναρά. Αν είμαι τσιγκούνες ή όχι και το αν έχω συνεισφέρει ή όχι είναι άλλη ιστορία. Εντάξει, αυτά μας το πούνε αυτοί. Δεν ξέρω, δεν σε κατηγορώ για αυτό το πράγμα. Μα, όχι ρε. Μέχρι τώρα μόνο που, κερατάδες που δεν μας είπες και μας λες και ιστορία. Πλάκα μου κάνεις. Συνέχισε. Συνεχίζω. Συνέχισε. Συνεχίζω. Στη λάσπη πρώτος. Στη λάσπη. Θα βάλει τον Αζεβέδο, αριστερό μπακ. Ρε, ποιο Αζεβέδο τώρα με δουλεύει, ρε. Στο φιλικό. Θα ασχοληθεί με το ΠΑΟΚ Πανιόνιο. Ένα για το πρώτο παιχνίδι. Με το κούλι, το παίξει διπλό αυτό. Ρε είσαι βλάκας τώρα. Διπλό. Δηλαδή σχολιάζεις τώρα αυτό το παιχνίδι. Γιατί στοιχηματικά δεν το προσεγγίζεις. Άμα δεν το κλείσουν τώρα το ραδιόφωνο θα έχουν και άδικο. Στοιχηματικά τι το δίνεις. Η είδηση ποια είναι ρε. Ήδη, το δίνεις και οι δύο διπλή. Γιατί να ασχοληθώ. Α, δεν το δίνεις. Παίξτε άσο La Coruña με τη Σεβίλη. Πώς. Άσο κινήτρου, ναι. 2.65, ναι. Πότε, σήμερα. Σήμερα, ναι. Τι ώρα, κάτσε, το πάρω το πρωί. 8.30. 8.30. Ποιο μάτς είναι, πες μου το. La Coruña Σεβίλη. Το κωδικό. Σε ποιο κωδικό, αφού είσαι παίζεις έξω. La Coruña Σεβίλη. Άσο. Άσο La Coruña. Άσο. Άσο, ναι. Εύκολο. Δεν είπα ότι είναι εύκολο. Το χειδίο του ΠΑΟΚ πόσο δίνει. Φύγε. Έκανε δηλώσεις ο Λούκας. Φύγε. Ο Λούκας έκανε δηλώσεις. Έλα, πες μου. Για τον κόσμο μας θα το πάρουμε αυτό το μάτσο. Όχι, ρε φίλε. Να το. Έλα το. Έλα. Γιώργο Ζαΐρα. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πήγε και κέρδισε μέσα στη Βιλμπάο. Αν δεν κερδίσει τώρα, ό,τι έκτισε τον κρέμισε. Δεν έχει υπερηθώρια. Ή κερδίζει και έχει ελπίδες να σωθεί, ή χάνει και αντίο ζωή. 0-3. Ρε φίλε, εγώ δεν είπα. Είναι άσος κινήτρου. Τι συζητάμε. Να το παίξει μπάσο 2.55. 2.65. Ναι. Στον ΟΠΑΠ 2.65. Τόσο το είχαν, τι να σου πω, άμα το άλλαξε. Τι μου λέει, 2.65. Δεν μου λε. Αποδεκτό. Δεν μου λε, περίμενε. Μετάξω 100 στάρικο δηλαδή. Να πάω, ναι, φίλε, γιατί προκαλεί το δημόσιο έτσι. Να έχω από για τον άλλο κατοστάρικο μπορεί να είναι μισθό. Έχω κατοστάρικο για τον άλλο κατοστάρικο. Μπορεί να είναι ορομίσθιο. Να το πω αύριο. Να το πάω, κάνω αύριο. Ποτέ δεν σου είπα τι να βάλει. Να το πάω. Και η διαφορά μα ποια είναι. Εγώ δεν σε παίρνω τηλέφωνο. Να σε ρωτήσω, αυτό το μάτς παίζει, το βρίσκει πουθενά. Ποιο ρε Κωστή, τον Άρη. Δεν το βρίσκω πουθενά. Για ποιο λόγο Κωστή δεν απαντάει. Σκοπός είναι να με πεις το βρήκα. 2.40 την πήγανε. 2.40. Δεν πρόλαβα να το πω. Είδες Γρηγόρη, σε ακούνε. 2.40. Σε ακούει e-book. Σε ακούει e-book. 2.40. Σε ακούει e-book. Και θα έχει και γκολ αυτό το παιχνίδι. Δεν διαφωνώ με όποιος το παίξει
Με όποιον το παίξει σημείο και over. Το χ πόσο πληρώνει ο ΠΑΟΚ, μπορείς να με βοηθήσεις. Το χ ο ΠΑΟΚ. Το χ ο ΠΑΟΚ πόσο δίνει. Το χ του ΠΑΟΚ δίνει, θα το βρω και θα σου πω. Ναι. Σήμερα, για σήμερα μιλάω. 5.50. Και το διπλό πόσο δίνει. 10.5. Λοιπόν, το χ 2 δίνει 4 μονάδες. Θες να πάρεις λεφτά, έχεις καθόλου μυαλό. Εγώ λέω ότι λίγο. Ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει σήμερα ούτε έχεις με σφαίρες. Λίγο μυαλό. Ναι, ναι, για πες. Αυτό αν. Το 0-0 πόσο πληρώνει. Λοιπόν, αν έχεις λίγο μυαλό. Αν έχεις λίγο μυαλό, αυτό το παιχνίδι. Το σκάψουν 0-1 το μάτς με τον κουλούρι σεντερφόρ. Τώρα με γαργαλεύει το χέρι μου. Ναι. Αυτό το παιχνίδι θα το παίξει σε ένα σημείο. Διπλό ημίχρονο. Το ΠΑΟΚ Πανιόνιο. Ναι. Διπλό ημίχρονο. Ό,τι θέλει. Μάλιστα, έτσι πέρυσι. ΠΑΟΚ Πανιόνιο. 9 φράγκα, αν θες να κάνεις τον πονηρό. Παίξει το διπλό ημίχρονο, αν είναι, υπάρχει κάτι πονηρό και τελείωσε υπόθεση. Μάλιστα. Σε κάλυψα. Σε κάλυψα. Με κάλυψε. Άρα το μυαλό σου πάει στραβά και σε αυτό το μάτς. Όχι. Όχι. Αλλά εφόσον ντε και καλά θες να βγάλεις διαστροφή από κάτι, ναι. Εγώ θα το έπαιζα διπλό ημίχρονο. Ναι. Εφόσον ντε και καλά πρέπει να βγάλουμε κάτι διαστροφικό. Εντάξει. Το 0-1 σκορ πόσο δίνει, ρε Γρηγόρη. Πάρε το φίλο σου που έχει την εταιρεία να σου πει. Θα το πω, εντάξει. Δεν με πάει το χέρι μου να το παίξω άσο, ρε Γρηγόρη, σήμερα αυτό το μάτς. Κατάλαβες να μου. Και τον Άρη με τη δόξα δράμας δεν σου πήγαινε άσο και κέρδισε ο Άρης. Ναι, αλλά μετά έγινε 5-2 το άλλο. Να σου πω, γραπτό που λένε. Αν με παίρνει τηλέφωνο 5 λεπτά πριν το μάτς. 45 λεπτά πριν το μάτς σε πήρα. Είναι καταγεγραμμένα όλα. Τι καταγεγραμμένα είναι, δεν τα σβήνεις τα τηλέφωνα που σε κάνουν. Πότε, γιατί έχω να κρύψω κάτι. Τι να κρύψεις. Έχω να κρύψω κάτι. Ακούει η Μαγδαληνή τώρα. Τι να κρύψεις. Ακούει, δεν ακούει. Όλο λογαριασμό του έχει ανοιχτούς. Δεν είναι τέλειο. Τέλειος, ναι. Για λέγε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Κυριακή και ώρα 6 και 26. Ο Άρης τι ώρα έπαιζε. Συγγνώμη, 4 και 26. Ο Άρης τι ώρα έπαιζε. Αυτό είναι 34 λεπτά πριν τον αγώνα. Τελείωσε. Αυτό είναι. Εντάξει. Ναι. Και μου λες χθες ότι το ψάχνεις 2 μέρες. Γιατί δεν μου το είπες την Παρασκευή. Για λέω θα ανοίξει, ρε. Γιατί δεν μου το είπες και εμένα την Παρασκευή. Ρε Γρηγόρη, θα ανοίξει. Γιατί δεν μου το είπες την Παρασκευή. Γιατί δεν μου το. Κάνεις το ίδιο που είχες κάνει πριν από 5 χρόνια με εκείνο το παιχνίδι στην Αμαρτωλή. Με την ΑΕΚ. Εγώ οικονόμησα τόσα. Και λέω, γιατί με πήρες να μου το πεις, για να εκνευριστώ ή να χαρώ. Καλά έκανες. Γιατί μου το λες μετά. Ή θα μου το πεις πριν ή μου το λες καθόλου. Δηλαδή, όταν μου το λες μετά, οκ, μοιράζεσαι τη χαρά σου μαζί μου, τώρα αλλά ένας... με γυμνάς και το μυαλό. Εντάξει, τώρα ακούει ένας που λέει ότι αυτοί εδώ ισχυρίζονται ότι αγαπάνε το καθαρό ποδόσφαιρο. Ποιος και... το αγαπάει. Ναι. Και λένε τώρα αυτοί οι δυο, ας πούμε, από το Μετρόπολης, ότι ο ένας ήξερε ένα μάτς της Βέρειας και δεν το είπε στον άλλο και δεν μιλούσαν μια εβδομάδα γιατί δεν του το είπε. Μια χαρά μιλούσαμε. Ναι, και είναι Βλάξο Καλατζή που το κατήγγειλε να πούμε. Μάλιστα. Και εσύ κάνει παρέα με τον Καλατζή. Κόκκινη λέει Λακορούνια, έδωσε ο Αγκάτση το πρωί. Λέει, πες τίποτα καινούριο. Ναι. Δεν ξέρω τι έδωσε ο Αγκάτση. Μπράβο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιο για Ισπανία. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Δεν το ήξερα ότι έδωσε, ειλικρινά μιλάω. Τέλειωσε. Αν θέλει, το αποσύρω. Okay, πάει τελείωσε. Την Αλατζά γιατί τη βλέπει τώρα στα βίντεο. Δεν βάζω ρε φίλε, άλλο πράγμα πανά. Σ' αρέσει η Αλατζά. Αυτό είναι το προφίλ του Μετρόπολης. Είσαι βλάκας. Γιατί είμαι λοιπόν, βλάκας. Είσαι, ρε φίλε, στο προφίλ του Μετρόπολης, όταν γυρνάει η σελίδα, εμφανίζεται οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Μπορεί να είναι η Αλατζά, μπορεί να είναι οποιοδήποτε και να εμφανιστεί εδώ. Εγώ δεν κάνω. Δεν μπαίνω σε κάποιον. Δεν την Αλατζά τώρα, την ψάχνεις, ναι. Μπαίνω στα μηνύματα τα οποία μας στέλνουν. Α, εντάξει, και για να μπω πρέπει να γίνει μια διαδικασία. Και πώς εμφανίστηκε η Αλατζά στο μήνυμα, να πούμε. Ρε φίλε, δεν ξέρεις από κομπιούτερ. Αυτό σε ρωτάω. Λοιπόν, όταν θα φύγω από εδώ τώρα για να ξαναμπω, κάτι θα εμφανιστεί. Τι εμφανίζει. Τώρα εμφανίζεται ο Τυριακής. Ο Τυριακής για να σ' αρέσει δύσκολο. Ραγόρι μου, άλλο θέλω να σου πω. Μπαίνω πάλι για τα μηνύματα. Γελάει ο άλλος. Μπαίνω πάλι για τα μηνύματα. Ναι. Γιατί είσαι ηλίθιος και πρέπει να σε εξηγώ. Ξαναβγαίνω. Πάλι. Εμφανίζεται η σελίδα από τον. Βλέπεις ότι εμφανίζεται άλλο πράγμα. Ναι. Ξαναβγαίνω, ξαναμπαίνω. Εσύ αυτό κάνεις δηλαδή στην εκπομπή δυο. Όχι ραγόρι μου καλό, τέλειο. Μπαίνω εδώ, διαβάζω κάποια μηνύματα. Σκοτώθηκε στη γίνεται... δουλειά. Βγαίνει αυτό. Βγαίνει. Με σκόρεις. Είσαι ο πιο αργόμισος ρε. Δεν υπάρχεις ρε. Πω. Μάγκες έφτιαξα Instagram. Λοιπόν, και ανεβάζουμε κάθε μέρα φωτογραφίες. Βρείτε με το όνομά μου στο Κωστής Δραπτό. Instagram έκανα. Να ξέρεις. Σε φτιάξανε. Φτιάξανε και είμαι και εγώ μέσα. Με το μάθανε. Instagram. Κατάλαβες. Ωραία. Ρε Κόκκινε, πώς τον αντέχεις, λέει. Τι σηκώτη μπορεί να έχεις, λέει. Σηκώτη. Δεν παλεύεται ο Λεβέντης δίπλα σου. Δεν παλεύεται. Είναι... Σηκώτη έχει ο Κόκκινος. Με 4 τόνους σου ίσχυ που έχει βγει. Οι τρανσαμινάδες του ποιος ξέρει. Έκανες εξετάσεις με τρανσαμινάδες να δεις πώς είναι. Να τα κοιτάμε αυτά στην ηλικία που είμαστε. Θα ξαπλωθούμε ανάσκελα τουλάχιστον να προλάβουμε τίποτα. Παρακάτω λέγει. Ναι. Τι λέει. Ποιος φυλάει αυτός που φυλάει ποιος είναι. Μήνυμα, ρε. Μήνυμα. Α, μήνυμα.
Κωστή, όταν λες περί ανθρώπινου παράγοντα, μην το βάζεις όπου σε συμφέρει. Έκανε ο Φωκάς λάθος, σύμφωνοι. Αλλά το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε δεν γουστάρουμε τους Ρωμά ή τον Βούτσι, που είπε σιγά την απώλεια για τους δύο στρατιωτικούς, δεν έκραξες. Να είσαι δίκαιος με όλους. Ουδής τέλειος. Ναι. Κωστή, τι φοβερό τέταρτο ήταν χθες αυτό το βράδυ. Αυτό χθες το βράδυ. Ναι. Διαμάντια όλοι τους. Διαμάντα. Διαμάντια. Χριστός Ανέστη, Γρηγόρη και Κώστα, θέλω να σας ευχαριστήσω μου για το αρνάκι που πήραμε με τα κλήρωση μέσω τη κλήρωση από τον όμιλό σας την ώρα της εκπομπής. Οικογένεια Αποστολόπουλου, Γιώργου, Τάνια, Κική, Γιώργο, ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Ποιος είναι ο Αποστολόπουλος? Δεν την γνωρίζω την οικογένεια. Συγχαρητήρια. Ναι. Καταρχήν ο όμιλος δεν είναι δικός μας. Ναι. Του Κωστή είναι, γιατί έχει μετοχές. Εντάξει, εγώ εργαζόμενος είμαι. Ζηλεύει. Μην ζηλεύεις. Και τι ζηλεύεις? Και τι ζηλεύεις τώρα, γιατί το λες αυτό, το Κωστής έχει μετοχές? Πού έχω μετοχές? Καλά κάνεις. Πού έχω μετοχές? Γιατί... Στον όμιλο. Και εσύ τι ζηλεύεις, γιατί το λες? Εγώ είμαι απλός εργαζόμενος. Εσύ τεμπέλησες. Δεν ζηλεύω. Έπρεπε να είμαι ο βασικός χρηματοδότης εδώ πέρα. Σε βάζα σουγκαρίδες εκεί πέρα. Τους βρωμοκαφέδες και τα τσιγάρα που πετάτε εκεί στο. Καλά που δεν έγινε αφεντικό. Καλά που δεν έγινε αφεντικό. Θα είχε γυμναστήριο καταρχήν, θα γυμναζόσασταν εδώ πέρα μισή ώρα. Θα είχε εστιατόριο, θα είχε καπνιστήριο. Θα είχε διάφορα, βέβαια. Θα είχε πριμ στόχων, θα είχε πρόστιμα. Σας είχα αλλάξει τα πετρέλαια. Βρήκατε καλά. Θα πάρω κάμε μετοχή ακόμα, σε φτιάξω τη γραβάτα, χοντρομπαλάνα μου. Μπουλούκο. Λοιπόν, εγώ το πάω Πανιόνιος, ύποπτο το βλέπω. Δηλαδή, επειδή είναι αδιάφορο το παιχνίδι κατά κάποιον τρόπο, και 2-2 μπορεί να βγει, και 1-2 μπορεί να βγει, και 0-1 μπορεί να βγει. Δηλαδή είναι... Πες στον κόσμο κάτι, ναι, ακριβές, ρε. Τι να πω? Ακούστε, η πυθία Ραπτοπούλου. Μπορεί να βγει και 2-2, μπορεί και 0-1. Μπορεί και διπλό, δεν βλέπω άσο. Αλλά αν φορτωθεί πολύ το διπλό, μπορεί να βγει και άσο. Θυμάσαι μετά το απόγευμα. Θυμάσαι ένα πάω ξάνθη πάω. Δεν θυμάμαι. 0-2 στην Ξάνθη. Εγώ θυμάμαι τον πρώτο γύρο. Εγώ θυμάμαι τον πρώτο γύρο που πονάει επισυνόσμα ακόμα. Ναι. Πανιόνιος ΠΑΟΚ διπλό. Και το Ηρακλής Καζεσλάουντεν, τα θυμάσαι? Καζεσλάουντεν Ηρακλής. Μέσα είναι. Διπλό. Δεν τα θυμάσαι. 1-3-2-3. Ο προπονητής Καζεσλάουντεν. Επειδή δεν. Καζεσλάουντεν. Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι, επειδή δεν το είδε το παιχνίδι, ναι, και ήμουν μέσα εγώ. Πού, σε ποιο μάτς ήσουν? Καζεσλάουντεν, ναι, Ηρακλής. Ναι. Δήλωσε μετά το μάτς ότι αν είχε 3 λεπτά ακόμη θα είχαμε αποκλειστεί. Ευτυχώς που ο διαιτητής φύριξε τη λήξη. Ναι. Εντάξει. Πάντως ο Παρασίδης ο συγχωρεμένος είχε δώσει διπλό την προηγούμενη. Δεν το είχε δώσει διπλό. Διπλό το είχε δώσει. Δεν το είχε δώσει διπλό. Όταν το σχολίαζε. Όταν την ίδια μέρα. Όταν ψοφίσεις την και ίδια τον μέρα. Ναι. Την ίδια μέρα. Ναι, ναι. Έπαιζε Πάο Κουντινέζε, ναι, και είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ 3-0. Ναι. Με τον Γκάμψ στην παράταση, αν θυμάσαι. Ναι. Τα θυμάμαι και τα δύο πάρα πολύ καλά. Τα θυμάσαι. Πάρα εγώ, πολύ. Άμα σε κάνω μια ερώτηση εκείνο, δεν θυμάσαι. Και δεν την κάνω γιατί θα πει τα θυμώσει. Ποια ήταν η διακύμαση του σκορ? Του Ηρακλή. Στην Καζεσλάουντεν. 1-0. Ναι. Ποιος 1-0? Η Καζεσλάουντεν. Μετά. Προηγήθηκε. Μετά τι έγινε? 1-1. Ναι. 2-1, 2-2, 2-3. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το 2-3 πότε έγινε, σε ποιο λεπτό? Στο 92. Και... ή στο 90, ο Φοφόκα. Η Φοφόκα. Ο Φομφόκα. Και δεν ήταν φτιαχτό εκείνο, έτσι? Όχι. Μάλιστα. Τα κανονικό. Ο προπονητής είπε, ναι, 3 λεπτά, εγώ λέω 1. Να είχε θα χάρη, θα αποκλειόμασταν. Είχαμε παρατήσει το παιχνίδι. Μπορεί να το είχε παίξει σκόρο ο προπονητής. Εντάξει. Μπορεί να το είχε παίξει ο Καζεσλάουντεν. Δεν μειώνω την νίκη, αλλά. Σε ενοχλεί. Καθόλου. Τι να με ενοχλεί. Ό,τι αφορά για Ηρακλή, ναι, σε ενοχλεί. Έτσι, τόσο κομπλεξικός είσαι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οποιαδήποτε νίκη του Ηρακλή στην Ευρώπη είναι μεμπτή. Κάτι συμβαίνει. Θυμάσαι πολλές νίκες του Ηρακλή στην Ευρώπη? Δηλαδή πάνω από 4. Θυμάσαι καμιά? Τι να σου πω, ρε φίλε, η προπαγάνδα σας. Στα 100 χρόνια δηλαδή. Η προπαγάνδα σας. Το ποιο άνθρωπο λέει τη γνώμη του. Ναι, παιδί μου, με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Έκανε τώρα και... μια κουβέντα, ναι, και τρακάραν 40 άνθρωποι. Α, τρακάρανε, ναι, 80. Είπε για τι νίκες του Ηρακλή στην Ευρώπη. Τι λαμαρινάδε. Λέω δουλειά, η νίκη του Ηρακλή, ναι, ναι, οτιδήποτε αφορά τον Ηρακλή, ναι, ναι, και οτιδήποτε βλέπει να, ναι, κάνει υπερήφανο το σύλλογο Ηρακλή, σε ενοχλεί. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι, γιατί μια και πιάσαμε Ηρακλή. Τι έγινε που κι εσύ και ένας απίθανος την Παρασκευή μου έλεγε σε βάζω στοίχημα ο Ηρακλής δεν άπαιξε playoff? Εγώ σου είπα τέτοιο πράγμα? Και εσύ το είπες. Όχι. Όταν βγήκε ο κύριος που με έλεγε φοβάσαι να τον πιλώ, ποιος θα παίξει κανονικά? Και λέει θα εκτεθείς. Ορίστε. Να βγει. Βρε άστο δε εσύ, το σιγοντάριζες τώρα που αποφασίστηκε κανονικά.
ότι είναι πρωταθλητής και θα παίξει τα playoff. Τι έχεις να πεις? Πάρ τα μάξι και γύρνα από το Καφτατζόλο. Με ποιο να γυρίζει? Κόρναρε και βγάλε μια σημαία του Ηρακλή να πανηγυρίζεις. Αυτό ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πέταξε στη λάσπη. Ναι. Πέταξε στη λάσπη. Πέταξε. Τώρα δεν οφείλει το λιγότερο, ρε φίλε. Μπαμ, μπαμ. Αν φορά παντελόνια. Ναι, ρε, γιατί εγώ λέω ότι φορά ζαρτιέρε. Δεν οφείλει μια συγγνώμη. Όχι, ναι, ναι. Στον κόσμο που τον κάνει χαβαλέ κάθε το μέρα. Λέω, ρε φίλε. Πάνε το Seat Seicento, όπω το λένε, Fiat Seicento. Πάνε γύρω. Το Seat Seicento. Ναι. Νέο μοντέλο τη Seat. Πάνε γύρω από το Καφτατζόγλιο. Έχουμε χορηγού. Τη Skoda, τη Hyundai, την Kia και ασχολείται με ένα μοντέλο τη Fiat το οποίο δεν έκανε Seat. Πάμε παρακάτω. Κάνε το γύρο του Καφτατζογλίου, αλλά πρόσεξε εκεί στο, πώς το λένε, στο Ιβανόβιο. Ναι. Μη σε τσακώσει κανένα από το κουμουνιστή. Φοβάμαι πάρα πολύ. Ναι. Μη σε τσακώσει κανένα εκεί. Πάρα πολύ φοβάμαι. Εγώ πάω τουλάχιστον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Α, μου είπαν κανένα εξάμεινο έχει να πα. Ποιο το είπε αυτό? Έτσι μου, η θύρα 10. Έτσι μου. Η θύρα 10. Ο μπιφτέκι έτσι μου. Σου μιλάνε τα τσιμέντα. Ναι. Μου μιλάνε, ναι, σου μιλάνε τα τσιμέντα μόνο. Δεν τον έχουμε δει, λέει, το Γρηγόρη, λέει, δεν τον έχουμε δει. Όλο πάω κλεπέζει. Σου είπε ο Γιώργος και πράγμα. Ναι, με είπε. Καταρχήν δεν ακούει ραδιόφωνο ο Γιώργος. Ποιος, ο Γιώργος. Δεν ξέρω, έτσι του είπανε. Έτσι του είπανε. Είπανε. Α, του είπα, τα αλλάζει τώρα. Ναι. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Και κάτι σανίδες ωραίες εκεί. Ναι, ναι. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αγάπη μου, βρήκα το ιδανικό μέρος για το γάμο μας, ε. Θα πάμε στο Κίεβο. Στο Κίεβο, όχι σε νησί. Τι νησί, εμείς θα κάνουμε τη διαφορά. Και σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Δηλαδή εσύ και εγώ. Και οι γονείς μας, οι φίλοι, να μην έχουμε κόσμο. Κόσμο θες? 70.000 θεατές θα έχουμε. Όλοι αυτοί για μας. Μα για ποιον άλλον, αγάπη μου? Εσύ, μέχρι πού θα έφτανες για τον τελικό του UEFA Champions League? Τώρα με την Κοσμοτέ TV, ένα μήνυμα αρκεί. Αν είσαι συνδρομητής, στείλε Κοσμοτέ TV στο 19129 και μπορεί να είσαι ένας από τους 5 τυχερούς που θα ταξιδέψουν στο Κίεβο με ένα άτομο της επιλογής τους για να ζήσουν την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Χρέωση 11 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχής στο κοσμοτέ.tv.gr. Ονομάζομαι Ευαγγέλης Φουζής και είμαι αγρότης. Με το που τελείωσα το δημοτικό, έφυγα. Μου άρεσε πάρα πολύ το χωριό και γύρισα ξανά πίσω στον τόπο μου. Και από τότε μέχρι και σήμερα ζω εδώ στους Κήπους, στο Εύρο. Η διαδρομή του Αγωγού είναι από εδώ, από το σημείο 0 που το ονομάζουμε εμείς σημείο 0 και περνάει όλη την Ελλάδα και πάει μέχρι την Αλβανία. Όταν ξεκίνησε το έργο να γίνεται, οι άνθρωποι του έργου μας λύσανε πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ τώρα ξέρω ποια ακριβώς συχθήματα είναι δικά μου. Δεν ξέρω, είναι ο τόπος που με τραβάει. Εγώ αν είχα κι άλλη ζωή θα ξαναγύριζα ακόμη μια φορά πίσω. Οι διαδρομές των ανθρώπων συναντούν τη διαδρομή του Αγωγού. Επισκεφτείτε τη σελίδα του TAP κάθετος διαδρομές και δείτε τις ιστορίες τους. Τι λες κάθε φορά που βλέπεις πόσο ήρθε το ρεύμα του σπιτιού σου? Πω πω πακέτο. Κάθε φορά που πρέπει να το πληρώσεις? Πω πω πακέτο. Κάθε φορά που σκέφτεσαι τι έχεις να τραβήξεις αν θες να αλλάξεις πάροχο? Πω πω πακέτο. Εντελώς συμπτωματικά, το ίδιο θα πεις και για το νέο πακέτο που ήρθε για να σε απαλλάξει από όλα αυτά. Ελπέντισον Home Pack. Πω πω πακέτο. Το πρώτο κουτί με ό,τι χρειάζεσαι για το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σου. Απόκτησε το τώρα και άλλαξε πάροχο απίστευτα απλά, κερδίζοντας έως και 32% έκπτωση στο ρεύμα σου και 45 ευρώ δώρο στο λογαριασμό σου. Θα το βρεις στα καταστήματα Public, Media Markt, Electronet, Foss. Ελπέντισον. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή ΡΑΕ. Γεια σας. Ορίστε η παραγγελία σας. Είναι 12.40. Ωραία. Κρατήστε 14. Όχι, έχετε κοσάρικο, ε. Μήπως έχετε ένα ευρώ να σας δώσω 5. Όχι, δυστυχώς. Να σου δώσω 2, να μου δώσεις 7. Τι. Τι.
Αν πληρώνατε από το κινητό σας με το iBank Pay και οι συναλλαγές σας θα γίνονταν πιο εύκολα και θα διεκδικούσατε μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Γιατί τώρα και μέχρι τις 15 Μαΐου το iBank Pay κληρώνει δώρα. Και όσο περισσότερο το χρησιμοποιείτε, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να είστε ανάμεσα στους τυχερούς. iBank Pay από την Εθνική Τράπεζα. Ο πιο σύγχρονος τρόπος συναλλαγών είναι εδώ. Πληροφορίες και όρη συμμετοχής στο mbg.gr. Είμαστε η εταιρεία Κρέατα Χατζιαγόρου, μια οικογενειακή επιχείρηση με πρότυπες εγκαταστάσεις στην Κρητιά Θεσσαλονίκης ήδη 40 χρόνια στο χώρο. Στα καταστήματά μας, ο καταναλωτής ξέρει τι παίρνει. Κάθε προϊόν έχει επάνω την μέρα εξφαγής, όπως και το κτηνοτρόφο. Προτείνουμε έτοιμες λύσεις με συνταγές που οι ρίζες τους βρίσκονται χρόνια πίσω. Σουτζουκάκι όπως παλιά. Κεμπάπ από Ανατολή. Μπιφτέκι Θεσσαλονίκης. Και φταίδες με φρέσκο δυόσμο. Κρέατα Χατζιαγόρου. Στο Καπάνι Βλάλη 35, στον Εύωσμο Εθνικής Αντιστάσεως 31 και στην Εφροσύνης 24. Κρέατα Χατζιαγόρου. Υπόθεση οικογενειακή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Τέλεια θερμοκρασία και εξασφαλισμένη οικονομία. Άλλος ένας γρίφος που έλυσε η Tetralux. Πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσωψης για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων και ενεργειακά χρώματα. Με ένα απλό βάψιμο εξαφανίστε τη μούχλα και εξοικονομήστε ενέργεια. Χρώματα Tetralux. Για ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Τα προϊόντα Tetralux θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στα Tetralux Stores. Tetralux. Εμείς με χρώμα λύνουμε τους γρίφους. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αποσυρέ την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΚΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιά συσκευή υγραερίου με την εγγύηση της ΚΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα 4ALL ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα 4ALL λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλήσο Φούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω. Η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπου Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη. Τους βρίσκεστε στο 18133 εκεί που τηλεφωνείτε. Αν θέλετε να κάνετε την απόσυρση του δικού σου αυτοκινήτου εύκολα, γρήγορα, να πάρετε την καλύτερη τιμή, το κάνετε έχοντα μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας και οριστική διαγραφή τηλεφωνώντας στο 18133 γίνεται σε ένα λεπτό. Στο www.listopartu.gr πάλι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών τα οποία μπορείτε να κάνετε δικά σας εφόσον χρειάζεστε το δικό σας αυτοκίνητο. Μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι στην τιμή των 150 ευρώ. Το 2310 για τα 390 είναι ελεύθερα, μόνο δύο γραμμές βλέπω στην αναμονή. 955 και ενώ το μήνυμά στο 54340 Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι. Να πω ότι κοντά μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, όπου αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-596-596, θα δείτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ, με 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Και όταν λέμε εντελώς δωρεάν, μιλάμε και το σέρβις και την εργασία και τα λιπαντικά και τα ανταλλακτικά. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών για το Hyundai i20. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Επειδή μας πρίξατε τη σπλήνα και μας έχετε σκάσει τα πνευμόνια, κύριε Δημήτρη Μπούζα, δεν ξέρω αν λέω σωστά το όνομά σας, είστε ένας αρθρογράφος, αν δεν κάνω λάθος, εκεί του Μετρομίντια. Εσείς ο οποίος χαρακτηρίζεται σιγανοπαπαδιά την ΑΕΚΑΡΑ,
Σιγάνο Παπαδιά είναι αυτός που φεύγει με αναπηρικό καροτσάκι από τη Λεωφόρο προσποιούμενος ότι έχει πάθει διάθεση. Σιγάνο Παπαδιά είναι αυτός που στέλνει τους φίλους του ΠΑΟΚ τις 12 ώρα το βράδυ στα εκδοτήρια ενώ ο κύριος Κουτέρης ξύπνησε στις 1 για να βγάλει απόφαση. Σιγάνο Παπαδιά είναι αυτός ο οποίος κάνει επιπρόσθετη παρέμβαση στη διαμάχη Ολυμπιακού Πλατανιά για να πάρει πρωτάθλημα στα χαρτιά. Σιγάνο Παπαδιά είναι αυτός που πανηγυρίζει το κύπελλο Ελλάδος πέρυσι με οφανέστατο γκολ οφσάιντ. ΑΕΚ θα λέτε και θα πονάτε. Θα με σέβεστε όπως θα σέβομαι. Τις ευθύνες στην ομάδα μου τις έχουμε επιρρύψει. Δεν θα το πανηγυρίσω το πρωτάθλημα. Αλλά όσο μπορείς δε Δημήτρη Μελισανίδη, θα λοφάτισέ τους. Μας κάσατε τη σπλήνα. Η ΑΕΚ φταίει για το πόλεμο στη Συρία. Η ΑΕΚ φταίει για το Ιράκ. Η ΑΕΚ φταίει για τον ΟΗΕ. Η ΑΕΚ φταίει για το ΒΑΡ. Η ΑΕΚ φταίει για όλα. Έλεος! Άλλαξες γνώμη. Όχι καθόλου, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νέα με τον κύριο Σαββίδη. Μπήκε με το πιστόλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να χάσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟ. Και τώρα φταίει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν μπήκε να τελειώσει το παιχνίδι και αυτό είναι κατά της. Κακός δεν μπήκε. Στιγματίστηκε. Δεν θα το πανηγυρίσω. Το πρωτάθλημα όμως το χάσατε από την είσοδο του μεγαλομετόχου σας στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, και θα σου πει ο παδός του Ολυμπιακού το πρωτάθλημα έγινε εξαιτίας του λάθους που έκανε ο Απόλλων Πόντου, Απόλλων Καλαμαριάς τότε, με τον παίκτη. Δεν το πήραμε εμείς. Όχι, εμένα η ΕΠΟ μου στέρισε το πρωτάθλημα, όχι Ολυμπιακός. Βρεάσε τον πρόλογο, έτσι θα σου πει. Ο Γάβρος έτσι θα σου πει τώρα. Εγώ για τον Γάβρο. Εγώ δεν κυνήγησα εσένα, τον Απόλλων κυνήγησα. Σταμάταρε να υπερασπίζεσαι το πάω και τώρα έχει δύο εβδομάδε. Βρεούστα από εδώ τώρα με πεις εμένα. Ουμορικόταξε. Ουμορικότα λιράτη πουλάς και τρέλα. Άντε βρε κότα. Ε κότα. Δεν σ' αρέσει ε. Όταν σε χαϊδεύουν τα αυτιά ωραία είναι. Ναι. Έλα ρε φε πάω και εκεί. Σωστά μιλάτε. Πού είναι ο Ασβός. Εδώ είναι. Μέχρι εκεί δεν βρωμάει. Είπες εχθές ότι ο Ηρακλής είναι η Άννα Φόνσου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι η Τίνα Σπάθη και ο Σκούρης Μαζίρε. 50 χρόνια στα 4 ήταν. Ναι, αλλά τώρα. Να μας κάνεις. Να σου πω καμιά δεκαριά 20 παιχνίδια. Για πες. Αλλά το φιλαράκι σου που τρώγατε, ο συγχωρεμένος που τρώγατε μαζί τα ψάρια και τα. Και τις μπριζόλες. Τσάμπα το πήρε τον Ηρακλή. Τσάμπα. Και τον έδωσε και ο Περσινίδης 200 εκατομμύρια για να κάνει μεταγραφές, ρε. Επειδή δεν τα ξέρεις και είσαι. Τα ξέρω. Πλάκας. Γιατί υπογραμμένη υπογραφή είχε του Τσάντα και κατέβαινε την κατηφόρα να πούμε μαζί στο αυτοκίνητο και που του στρίψε αριστερά για να πάει στη Θεσσαλονίκη το πήρε η Μελισσανίδης και του λέει 650. Και στρίψε δεξιά. Κατάλαβες? Ναι. Ναι. Και πήρε και ένα 300 χωρίς να βάλει μία. Κατάλαβες? Τι άλλοι? Τι άλλοι ρε. Μετά. Τι άλλοι όλοι το βοηθήσανε ρε. Όλοι το βοηθήσανε ρε. Άντε να μην ανοίξω το σώμα μου τώρα να πω. Άνοιξε. Αλλά δεν είναι αυτό. Ναι. Μιλάς για ένα κλεισί συνέχεια γιατί η αιμορραίδη σου σέρνει στο πάτωμα. Κατάλαβες? Ναι. Και δεν λες να πούμε για αυτό το νούμερο που έγινε να πούμε προχθές. Ε? Που βγήκε και ο άλλος ο Μακεδονομάχος στο πάνω και έλεγε να ποιος, πούμε στις γραμμάρες. Τα μιλιούνια. Τα μιλιούνια. Ε? Και δεν λες για το Μπούζα να πούμε το Κολοτούμπα. Που είπε Κολοτούμπα το μακρύ. Πώς το λένε αυτόνα. Πώς το λένε κόκκινα. Ναι, αυτό είναι το Μακεδονομάχο που ανέβηκε στην εξέδρα. Δεν το ξέρω. 2.000 από κάτω. Φωκάς. Και δεν λες το Μπούζα το Κολοτούμπα. Που είπε Κολοτούμπα τον Άλνα. Επόμενος. Γιατί επόμενος? Πήρε τελείως το τρίλεπτο. Φοβάσαι, είπε τον Μπούζα, ε. Φοβάσαι, τρέμεις. Γιατί να απαντάσεις. Γιατί να τον απαντήσω. Πάμε, εσύ Ηρακλειδέας. Ναι, μαζί είστε δύο εδώ, εγώ μόνος. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Γεια σου, ραπ. Καλώς το να. Τι γίνεται. Καλά. Αετόπουλο από Σέρες. Τι Αετόπουλο από τα δύο. Του Βορρά φυσικά. Αφοράς. Ωραίος.
Δεν θα πουλάτε τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ. Μη το λες με γυναικεία φωνή, ρε φίλε. Μη το λες, ρε φίλε, με γυναικεία φωνή. Κλείς τον, ρε φίλε. Μη κακό κάνεις τον ΠΑΟΚ. Μη πουλάτε τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ. Ποιος είσαι, ο καναράκης είσαι, ρε. Πάμε παρακάτω, ρε. Πάμε παρακάτω, ναι. Μη πουλάτε τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ. Πω πω που καταντήσαμε. Απ' τα ρουθούνια είχανε τα κάρκαδα φέρνανε. Ορίστε. Σαν βόμβες, να πούμε. Λέγε, ρε φίλε. Ναι. Πάρ' τον επόμενος. Χρουτς χρουτς κάνει το τηλέφωνο. Πάμε επόμενο. Ναι. Τηλέφωνο. Έλα, το τηλέφωνο φταίει, ναι. Ναι. Ραπ, καλησπέρα. Καλώς το να. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Ραπ. Ναι, φίλε. Με ξέρεις το Τέο, με πήραμε καφεδάκι μαζί στο, να μην πω όνομα μαγαζιού, κοντά στα Μετέωρα και σε ένα σπορτς καφέ. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε έναν έρανο για τους δύο προηγούμενους που πήρανε. Ναι. Όχι το τελευταίο το παιδάκι. Ναι. Να πάνε να ξεμπουκώσουν πουθενά, γιατί δεν μπορώ να τους ακούω. Δεν μπορείς να τους ακούς. Με τίποτα, φίλε, δεν μπορώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό, παιδιά. Bye bye. Τι να κάνω. Είναι από την Πολύχνη από αυτός. Μάλιστα, κύριε, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Σταμάτα αυτό το κίνητο, Glance Clutch. Μας φορτώνει καρκίνο εδώ πέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, το μάτς του Άρη, ναι, προσφερόταν στο 7. Πότε. Καλό είναι όταν λέτε κάτι πότε, στο πότε, ράδιο. Πότε. Πότε. Ο Άρης έπαιζε 5 ώρα. Ναι. Στις 4 παρατέταρτο, ναι, το 7 συν, ναι, το έδινε 12-25. Πού. Στη Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν. Το έπαιξες. Ναι. Ορίστε. Το έπαιξες. Αυτό δεν μπορώ να το πω τώρα στον αέρα. Γιατί είναι φίλοι, θα πεις. Εγώ, κύριε, πήρα τον κόκκινο και μου είπε δεν βρίσκω. Ναι, απλά το θέμα. Ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι όταν λέμε κάτι και διαμορφώνουμε μια γνώμη, επειδή σας ακούνε πάρα πολύ. Αυτό που λες μπορεί να το αποδείξεις. Εγώ. Ναι. Ναι. Okay. Θα το ήθελα. Θα το θέλατε. Ναι, ναι, βεβαίως, γιατί ήταν κλειστό. Πότε ήταν κλειστό? Εγώ, φίλε, εμείς το ψάξαμε. Τι ώρα? Φίλε, ακούς την εκπομπή. Ναι. Το τελευταίο. Το ψάξατε 3/4 μετά. Το τελευταίο μισάωρο. Ε, ωραία. Στο τελευταίο μισάωρο κάποια πράγματα κλείνουν. Άμα έχετε παρακολουθήσει. Όλη τη μέρα δεν κλείστε την εκπομπή. Όλες τις μέρες ακούτε την εκπομπή. Δείτε, μια χαρά την ακούω και μπορώ να μιλήσω κιόλας. Σας είπα λοιπόν ότι από τις 4:30 που είδα δεν μπορούσα να το παίξει πουθενά. Ναι. Μάλλον δεν έχετε παρακολουθήσει Β' Εθνική φέτος. Γενικότερα. Εσείς λέτε ότι τελευταίο μισάωρο μπορούσε να το παίξει κάποιος. Ορίστε. Εσείς λέτε ότι μπορούσε να το παίξει κάποιος. Εγώ λέω ότι δεν μπορούσε το τελευταίο μισάωρο, αλλά λέω ότι όταν μπήκα εγώ. Δεν το αμφιβάλλω γι' αυτό, κύριε. Εγώ δεν λέω. Ανάγκη να πας και να κύριε και να μου, εγώ δεν ασχολήθηκα με το παιχνίδι. Εγώ ασχολήθηκα με πήρε φίλε, ο Κωστής και δεν το βρήκα ανοιχτό. Το τελευταίο μισάωρο το άκουσα. Ναι, εγώ λοιπόν δεν το βρήκα ανοιχτό μια μέρα ολόκληρη πουθενά. Ήταν να μιλήσω όμως λίγο κι εγώ. Ναι, ένα λεπτό. Η ένστασή σας ποια είναι? Ωραία. Το θέμα είναι ότι εκείνη την ώρα που πήγατε μπορεί να μην ήτανε. Αλλά μην λέτε ότι δεν είπα κάτι αυτό που λέτε. Σταμάτα ρε Κόκκινε, με μένα μιλάει. Φίλε, όλη τη μέρα ήταν κλειστό. Δεν ήταν όλη τη μέρα κλειστό. Ήταν όλη τη μέρα κλειστό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ήταν. Πώς δεν ήταν. Πάμε επόμενη γραμμή. Ήταν. Φέρε, φίλε, το δελτίο σου ότι το έπαιξε να το δει λίγο να συνοηθούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πώς δεν ήταν. Ναι. Μάλιστα. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Αποστόλη Σαϊκάρα Αλεξάνδρεια. Γεια σου, φίλε. Υγιδά. Γεια σας, Αλάνια. Μην τεντώνεσαι, κόκκινε. Μην τεντώνεσαι. Λέγε, φίλε, ναι. Ήθελα να πω πιο πολύ για το παιδί εκείνο εκεί που όλων ευριασμένων τον ΑΕΞΥ που παίρνει από την Κοζάνη, από πού είναι. Από την Καστοριά, από την Καστοριά. Από την Καστοριά, ότι δεν πανηγυρίζει και δεν κάνει και μιλάει για την ΑΕΞ και για αυτά εδώ πέρα. Και θα πανηγυρίσω το πρωτάθλημα γιατί όταν εμάς ο πρόεδρος μας λέει ότι δεν θα μπει κανένας μέσα, τους πηγαίνουν το λεωφορείο μέχρι εκεί που πρέπει και ξαναγυρνάνε τα μηχανάκια πίσω. Δεν φταίει η ΑΕΚΑΡΑ για το τι πέταξε ο ΠΑΟΚ και το κύπελλο θα το χαρώ και. Θα το χαρώ στο 97 με offside goal. Κοίτα να περάσει τον Κούγια, να σου πω μια κουβέντα. Ναι. Έτσι όπως σε είδα με τον Πλατανιά, σε λυπήθηκε η ψυχή μου. Κάναμε κράτη για τη Λάρισα. Δεν ξέρω τι κάνατε κράτη. Και είδα και τη Λάρισα που είναι σε φόρμα. Η Λάρισα είναι στην καλύτερη της φόρμα φέτος και εσύ είσαι στη χειρότερη σου. Σερνώσουνα. Εγώ πιστεύω, Κωστή, ότι τη Λάρισα την έχουμε 2-0 για πλάκα. Καλά, παίρνα τη Λάρισα και την Παρασκευή τα λέμε πάλι. Bye bye. Μπορεί να μην την περάσει τη Λάρισα. Ορίστε. Πάμε, ναι. Σε κακή φόρμα είσαι. Ο Πλατανιάς εκεί με το άλλο που βάφει τα μαλλιά του Χατζηνικολάου, 55 χρονών, μαύρο κατράμι το μαλλί, να πούμε, κηρυτίδα σύννεφο, σαν Ινδιάνος, να πούμε, το οποίο τον εχμαλώτησε ο Χριστόφορος Κολόμβος, πήγε εκεί πέρα, να πούμε, και σε έκανε μια άμυνα τύπης στα 30 μέτρα και δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα. Ορίστε. Η ΑΕΚ.
Λέγε φίλε. Εγώ μιλάω. Ναι. Λοιπόν, μια ερώτηση θα κάνω στο κόκκινο. Ναι. Από πότε θυμάται το ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή από πότε βλέπει, θέλω να μου πει ποιος πήρε δίκιο το ένα πρωτάθλημα. Ένα από όλα αυτά, από τότε που θυμάται αυτός. Εγώ. Σου πω εγώ. Να σου πω ποιος πήρε δίκιο από πρωτάθλημα. Σου πω εγώ. Σου πω εγώ. Εμένα αν το ρώτησε. Ναι. Απάντησε εσύ για μένα. Ξέρεις να το πεις. Όχι. Δεν πειράζει, όποιος θέλει απαντάει. 78-79 ΑΕΚ. 77-78 ΑΕΚ. Από ωραία. Από τότε. Θα σου πω εγώ από τότε. 80-81 Ολυμπιακός. 82-83 Ολυμπιακός. 83-84 Παναθηναϊκός. 84-85 ΠΑΟΚ. 85-86 Παναθηναϊκός. Με φτάνουν αυτά. 88-89 ΑΕΚ. Πολλά δίκαια πρωταθλήματα. 92-93 ΑΕΚ. 90-91 Δανιήλ Παναθηναϊκός. Κι άλλο θα σας πω δίκαια. Πολλά δίκαια έχει. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όλοι λέτε, και όλοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ας τους να λένε, δεν με νοιάζει. Δεν είναι. Έχω αμφιβολίες. Έρχομαι και λέω, ρωτάω εγώ. Πώς γίνεται να έχεις μια τέτοια όμορφη. Δεν έχει άλλες γραμμές. Ελεύθερες γραμμές. Παράδες που κάνουν από 1,5 εκατομμύριο. Από το πουθενά, από τη Σερβία το φέραν εδώ, κάνει 1,5 εκατομμύριο. Ποιον. Ορίστε. Για ποιον μιλάς. Για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Ο καθένας κάνει από 1,5 εκατομμύριο δύο τόσο. Είναι ο Πρίλοβιτς. 1,5 εκατομμύριο, επειδή πιάσαν τον πισινό του Σαββίδη, ο Μίχελ και οι υπόλοιποι. 1,5 εκατομμύριο. Δεν αξίζουν τόσο. Αυτή την ομάδα, τους ξυλοκόπους εκεί πέρα, τη συνήθως από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ, μαθαίνουμε και γεωγραφία. Πώς τους λέγανε αυτούς που παίξαν Ευρώπη. Μια τόσο σοβαρή ομάδα, τόσο καλοδουλεμένη. Πώς γίνεται από το. Εσείς τι ομάδα είστε? Εσείς τι ομάδα είστε, κυρία μου? Λίβερπουλ. Λίβερπουλ. Ναι. Μήπως είστε Μύκονος? Ορίστε. Μήπως είστε Μύκονος? Όχι, δεν μου αρέσουν τα αποστράγια. Καλά σε απαντάει. Καλά σε απαντάει. Γιατί τον έβριζα? Ναι, καλά σε απαντάει. Τα ήθελες. Δεν το πιάσεις. Όχι, ναι, το πιάσεις. Δεν σου κόβει. Καλά στην κάθεση. Καλημέρα, φίλε. Να... Καλά στην εγώ κάθεση. Εγώ δεν υιοθετώ ύβρις. Δεν άσε την υιοθετήσει. Καλά στην κάθεση. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που απαντάνε ευθέως. Την στην ηρωνία σου απάντησε ωραία. Ποια ηρωνία. Εγώ θα το συνέχιζα. Και δεν πάω και στο Άγιον Όρος, θα έλεγα. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ θα το συνέχιζα. Πάλι καλό είναι. Okay. Ναι, άντε, καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Ε. Μάλιστα. Τον έκοψε βέβαια ο Χολίπτης. Ναι. Για να λέμε για το στραβού το δίκιο. Μάλιστα, κύριε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Από Καστοριά περνώ. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι ο Καστοριανός το προλίγο εκνευρισμένος. Ναι, εσύ είσαι ήρεμος. Εγώ πήρα να αφιερώσω ένα τραγούδι και στο ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Ναι. Και στο Βορρά δηλαδή και στο Νότο. Από το Βορρά μέχρι το Νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Ποιος το τραγουδάει αυτό? Ο Καράς, ο Καράς. Ο Καράς δεν τραγουδάει, καυγίζει. Εντάξει. Ναι. Και χαλαρώστε ρε παιδιά, εντάξει. Πολύ περίπου. Χαλαρώσει με εγώ. Όχι εσείς, όχι εσείς. Πολύ χαλαρή ρε τι. Βλέπω τους άλλους, πολύ εκνευρισμένοι. Εδώ, εδώ ο Κομίνης πήγε σεμινάρια για τον Βάρτορα. Θα σε ρωτήσει. Καλά αυτό είναι. Θα σε ρωτήσει ο Κομίνης. Τι μας λες ρε φίλε. Θα σε ρωτήσει ο Κομίνης. Άστο, αυτός είναι εγκληματίας. Εγκληματίας δεν είναι κύριε μου, όχι. Εγκληματίας δεν είναι. Τι είναι ρε κοκκινέ. Είναι επικίνδυνος για το ποδόσφαιρο. Καθόλου εγκληματίας δεν είναι. Αυτό δεν πρέπει να το τιμωρήσουμε τώρα. Καθόλου εγκληματίας. Μέχρι τώρα έλεγα ότι ο άνθρωπος είναι κρίμα και τον πιέζουν και τον συμπεριφέρονται όπως να είναι. Μετά από αυτό που έγινε, που πήγε ενώ δήλωσε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο, δεν πέρασε ένας μήνας, είναι σαν το παράδειγμα που είπε ο Φαλακρός. Λοιπόν, θες μια αλήθεια. Σαν τη χείρα που πριν περάσουν 40 μέρες. Θες μια αλήθεια. Ο Κομίνης φοβόταν το τσιμέντομα του Μελισανίδη και όχι τον κλαδά με τον τρίγωνο. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα τα άλλα που λέτε εδώ, η δική μου, Klein Main. Αν φοβόταν τον κλαδά περισσότερο από τον Μελισανίδη, τότε λοιπόν θα σφύριζε αλλιώτικα. Το κατάλαβες το έργο στην Ελλάδα, βρουτό τα βρεκόκκινα. Πάμε επόμενη γραμμή. Άστο, θα πάει αργά το έργο. Καλημέρα, ναι. Ποιος σε τρομοκρατεί περισσότερο? Ορίστε. Εκεί ξηγέσαι να πούμε. Μάλιστα. Ραπτόπουλος. Μάλιστα, κύριε. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, κύριε. Ένα λεπτό και κλείνω. Τα ΠΑΟΚια κάνανε επεισόδια με στα Γιάννενα. Κάνανε. Ρίξανε αντικείμενο με Ολυμπιακό. Ρίξανε. Μπήκανε με όπλο με ΑΕΚ. Μπήκανε. Λοιπόν. Γιατί πήγε αυτή η λαοθάλασσα των 2000 να διαμαρτυρηθεί, γιατί? Ποιος?
Παοξίδες, γιατί πήγαν να διαμαρτυρηθούν αυτό το συλλαλητήριο, το... η λαοθάλασσα αυτή, γιατί έγινε. Γιατί έγινε. Γιατί έγινε. Ναι, γιατί έγινε. Γιατί δεν πάει ο Κομίνης να δηλώσει ότι σφύριξε την έναρξη του παιχνιδιού. Γι' αυτό έγινε. Λοιπόν, εντάξει, πέρσι ο Κομίνης στο κύπελλο ήταν καλός. Ο Κομίνης δηλαδή, πρέπει. Άκου φίλε, εδώ ο Κόκκινος έχει ένα μεγάλο δίκιο. Ο Κομίνης πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί. Ναι. Γιατί. Βγάζει ηλίθιο το Σαββίδι ότι πάει ο Σαββίδης και κάνει μανούρα ενώ κερδίζει ένα 0. Η ΑΕΚ τι περίμενε, περίμενε. Η ΑΕΚ. Ναι. Μαθαίνοντας ότι, ότι χάνει ένα 0, δεν βγαίνει. Ο Πάοκ θα και εκεί ο Πάοκ ήταν απάνω. Και εκεί επάνω. Και εκεί επάνω. Ναι. Σφυρίζει για να βγούνε. Γιατί σφυρίζει ναι. για να βγούνε. Και δεν κάνει τον κόπο να βγει. Από το φόβο του. Λοιπόν, φίλε, από το φόβο του στα ποδητήρια το έκανε ένα 0 από 0-0. Ποιος ξέρει τι είχε εκεί, τι ταταροκέφαλος είχε κάτω στα ποδητήρια ναι. του ΠΑΟΚ. Και από το φόβο του δεν βγαίνει γιατί φοβάται και το τσιμέντομα. Ο Κομίνης είναι η κλασική περίπτωση της Τάνας που δεν ξέρει ποιος από τους δυο τελικά είναι ο Νταβατζής. Πρέπει να γίνει μονομαχία στο Ελπάσο μεταξύ των δύο και να επικρατήσει ο ένας. Τότε ο Κομίνης θα ξέρει τι θα σφυρίξει. Αυτό που λέει. Πρόσεξέ με. Οι Νταβατζίδες ήταν δύο. Ναι. Ο δικός μας και ο άλλος ο Πόντιος. Του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Δεν ξέρουν αυτοί οι δύο τώρα τι πρέπει να κάνουν, γιατί τα πράγματα στην ΕΠΟ δεν είναι ξεκάθαρα. Έχουν από τη μια την περίπτωση της ΑΕΚ με τους συμβούλους της ΕΠΟ. Έχουν τον άλλο το φαλακρό με τα γαλάνα μάτια της ΕΠΟ, τον πρόεδρο, τον ανύπαρκτο. Ναι. Έχουν το Σαββίδι με το όπλο και τον άλλον από κάτω να παίρνει τηλέφωνα. Εάν λοιπόν δεν ξεκαθαρίσει η ΕΠΟ ναι. ποιος την έχει, ποια Τάνα είναι η ΕΠΟ, η ΕΠΟ είναι Τάνα. Και η ΚΕΔ είναι Τάνα. Πρέπει ένας να είναι αυτός ο οποίος είναι ο Γιώργος Φούντας της ΚΕΔ. Εδώ βγήκε και ο Κούρκουλος δύο. Στο έργο έχει δύο. Στο έργο που έχει δύο Νταβατζίδες γίνεται μονομαχία, πέφτει πιστόλι. Στο τέλος μένει ένας. Φύγε, δεν το ξέρεις το έργο. Επόμενη γραμμή. Στο είπα εγώ. Καλημέρα. Ωστά. Μάλιστα. Έλα, ο Χρήστος από την Αμφιάλη είμαι. Βρε, καλώς τον. Τι έγινε. Καλά. Γρηγόρη, καλά είσαι. Γιατί να μην είναι καλά. Ωραία, είδα χτες το βράδυ την εκπομπή του Θωμαίδη, αργά, 3 η ώρα τη νύχτα. Τι είναι αυτό το πράγμα με το Θωμαίδη, ρε φίλε. Μας λένε μια μισή ώρα θα ξεκινήσει. Ξεκίνησε 2,5. Απίστευτο. Ένας-ένας. Τα είχε πάρει ο Μπέος και φώναζε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι αλήτες και τέτοια πράγματα. Ο Μπέος ο Μπούζης θα πήρε, πάρε τον λόγο σου πίσω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να μου πεις, λέει ο Μπούζης ότι οι κανελάρχες είναι έτσι, να το δεχτώ, αλλά όχι οι δημοσιογράφοι κτλ. Μπας περιπτώσει έγινε ένα θέμα. Φύγει ο Μπούζος. Ναι, έγινε θέμα μεγάλο. Λέει ο Κυριάκος σε μια στιγμή, δεν μου λες, του λέει του Μπέου, εσύ τι πιστεύεις, του λέει, για την απόφαση της, που θα βγει τώρα με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Λέει, εγώ ξέρω να πω ένα, δεν με ενδιαφέρει, λέει, τι θα γίνει. Εγώ, λέει, δεν είμαι ΠΑΟΚ ούτε ΑΕΚ. Αυτό που με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Ότι έχουν καθυστερήσει επίτηδες, έπρεπε να έχει τελειώσει η απόφαση, θα γίνει και αυτό είναι εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το λέει ποιος απόλυτος τον πλέον για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ θα σου πω, του λέει κάτι ο Θωμαίδης, ότι και να γίνει, ο Κομίνης δεν πρόκειται να πάει ούτε σαυρωτός να δηλώσει, ούτε πουθενά δεν πρόκειται να πάει. Δεν πάει. Το λέω εγώ, του λέει, καθαρά. Αφού δεν τον απαγάγει ο Χλαδάς. Λέει ο Θωμαίδης δεν πρόκειται να πάει με τίποτα, λέει ο Κομίνης. Το λέω. Ιδέες, εγώ τα να σε καλά, και μετά μιλήσανε για το καράβι και τα λοιπά και το Μαρινάκι και του λέει ο Μπέος, εμένα λέει ο Μαρινάκης ήταν φίλος μου και οικογενειακός μου φίλος. Λοιπόν, τώρα είμαστε. Στα μαχαίρια δεν μιλάμε, αλλά θα σου πω για ένα πράγμα, αφού μου λες τη γνώμη μου. Για μένα ο Μαρινάκης λέει, βάζω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, είναι 100% καθαρός. Τώρα αν ξέρει κάτι τέτοιο, είναι αυτό. Μα περιτά είναι αυτά. Πόληση. Αφού πιάσαν τον Τούρκο που χρηματοδοτούσε το εμπόρευμα. Ναι, αφού όλοι τον Μαρινάκη. Τσακώσαν τον Τούρκο, πάει, μην τον πιάσει. Πάμε επόμενη γραμμή. Τσακώσαν τον Τούρκο, πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε. Σταμάτα ρε κοντά. Έλα, ρε φίλε, ναι. Έλα. Κλασική περίπτωση νέο Έλληνα ο Κομίνες. Έτσι. Αυτός γουστάρει η Ελλάδα. Αυτό θέλει. Άντε μπράβο. Α, μπράβο, να τελειώνουμε τώρα λοιπόν. Αφού δεν πήγε στο βαν της θύρας 4, πουλάει μαγιά ο Κομίνης. Και ο λαός του ΠΑΟΚ, και ο λαός του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να είμαι εγώ παοξής 25 χρονών, θα σου έλεγα εγώ που θα ήταν ο Κομίνης. Στο πίσω κάθημα του Κόρντομπα κλειδωμένος, να πούμε. Α, είμαι 50 και δεν είμαι παοξής. Να σε κάνω. Προχώρα το λέω. Ο Κομίνης είναι ο νεοέλληνας, Κώστα, αυτόν γουστάρει ο νεοέλληνας.
Θέλουμε τον Κομίνη. Και όχι μόνο θέλω να τον δω, με και μου διάλογο να τον δω τώρα τον Κομίνη. Αλλά καλά, μην το δεις και στο έψιλον τηλεσχολιαστή να πούμε σε κάνα δύο χρόνια. Έλα. Στο έψιλον TV τηλεσχολιαστή να το δεις. Αυτό το πιστεύω που λες. Αν δεν θα με φανεί καθόλου περίεργο ήταν αυτό που λες. Αυτό δηλαδή θα μαγκιά του και να του κάνει. Να σου πω κάτι και ποιος θα τον πειράξει για να τελειώνουμε. Ποιος θα τον πειράξει. Και με τι τον πειράξει. Και καλά κάνει. Μη σου πω ότι τον φυλάει και την τρομοκρατική τώρα. Έτσι. Μη σου πω ότι τον φυλάει και την τρομοκρατική τώρα. Να είσαι καλά. Σου δίνω και πληροφορία να πούμε. Έτσι. Να είσαι καλά. Θα είναι καλά. Ένα λεπτό φίλε. Ένα λεπτό φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Ρε παιδιά, βγαίνει τώρα η ΑΕΚ να διαμαρτυρηθεί. Είμαστε σοβαροί. Να μας πείτε για καλά το παιδί. Καλά να προστατεύει τα συμφέροντά. Καλά να πάθετε τσίτσι μίτσι 30 χρόνια με την ΑΕΚ. Προστατεύει τα συμφέροντά. Και χαμένες πατρίδες και πόντι και σουμελάκι. Καλά λίγο. Να πάθετε. Ρε παιδιά, ρε Ραπτοκλή, πήρα να μιλήσω. Πήρα να μιλήσω. Δεν πήρα να μιλήσω. Έτσι δεν είναι. Σε ακούω τα ραδιόφωνα ρε Ραπτοκλή να μιλήσω και εγώ λίγο. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Μίλα 30 δευτερόλεπτα που μείνανε. 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τι να μα πει για το offside. Είναι offside ήταν πέρσι. Στον Κρέσπο όμω το πέναλτι. Δεν λένε αυτά. Όταν του τα έκανε αυτά ο Ολυμπιακός, κατευθυνθεί. Ποιο κρέσπο πέναλτι. Ποιο κρέσπο πέναλτι. Και τώρα τι. Ποιο κρέσπο πέναλτι. Λοιπόν, για να τελειώσω, επειδή μου είπε για 30 δευτερόλεπτα ένα πράγμα να σου πω. Αυτό που έγινε στη Ρόδο τώρα μεταξύ του Ηρακλή, του τοπικού Ηρακλή, δεν θυμάμαι τώρα τι ομάδε. Πώ γίνανε όλα με το σωστό φιλοαγώνο που έγραψε ο διαιτητή. Έφαγε μείον 10 η ομάδα που δεν βγήκε να συνεχίσει και τρεις. Η ομάδα που μπήκε μέσω παδός της. Τρεις αγωνιστές κλεισμένων. Δεν τσιμεντώνει ο πρόεδρος της ομάδας εκείνης. Ούτε στέλνει γορίλες να δέρνουνε. Και κάτι τελευταίο. Γιατί τόσο καιρό ο Κομίνης δεν πάει. Γιατί τόσο... Να ρωτήσουμε τους αεξίδες. Γιατί τόσο καιρό δεν πάει. Ο ίδιος να πήρε φίλε. Οι αεξίδες τι να πούνε. Σιγά μισά λεπτά. Τον υπερασπίζονται. Οι δικηγόροι της ΑΕΚ λέγανε ότι ποτέ δεν σφύριξε ο διαιτητής μέσα στα αποδυτήρια να βγουν να συνεχίσουν ποτέ. Εσένα να σε προβληματίζει. Εσένα να σε προβληματίζει. Αλλάξαν στάση. Ωραία. Εσένα να σε προβληματίζει που έδωσε ένα σκασμό λεφτά και ο Κομίνης σφύριξε την ΑΕΚ. Αυτό να σε προβληματίζει. Ότι έσκασε ένα σκασμό λεφτά να πάρει την ΕΠΟ και ο Κομίνης σφύριξε ΑΕΚ. Αυτό να σε προβληματίζει. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νέος μεγάλος διαγωνισμός από το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίδια. Κέρδισε με ένα απλό κλικ πολυτελή τριήμερα στο κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας και 5 αστέρων Πόρτο Καράς Μελίτων στον παραθαλάσσιο παράδεισο του Πόρτο Καράς Grand Resort. Η κλήρωση την 3η 24 Απριλίου. Λάβε μέρος τώρα δωρεάν στο www.goldmall.gr για μια ονειρεμένη απόδραση. goldmall.gr. Πάντα κοντά σου με πλούσια δώρα και μεγάλες προσφορές. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricker, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60. Voi & Noi τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρούχο Γούση 37. Χαριλάου Παπαναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μαμά, η ύλη για τις εξετάσεις είναι τεράστια. Διαβάζω και μετά από λίγο δεν θυμάμαι τίποτα. Χρειάζομαι κάτι να με βοηθήσει, να ενισχύσει τη μνήμη μου. Μουρουνέλιο Μόλερς χρειάζεσαι αγάπη μου. Ο εγκέφαλος και η μνήμη θέλουν ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνη D. Και το Μόλερς είναι πλούσιο και στα δύο. Θα σε βοηθήσει πολύ στο διάβασμα. Θα δεις. Μαμά, φέρε και για μένα. Έχω κι εγώ πολύ διάβασμα. Ωραία. Πετάγομαι στο φαρμακείο μας να σας φέρω. Το Μουρουνέλιο Μόλερς βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και ενισχύει τη γνωστική ικανότητα, ενώ ενισχύει και τις άμυνες του οργανισμού. Γι' αυτό εμπιστεύομαι το Μουρουνέλιο Μόλερς για τα παιδιά μου. Είναι ό,τι καλύτερο για μαθητές και φοιτητές που διαβάζουν και κουράζονται. Μόλερς, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια.
Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή Happy Days ή τίποτα. Happy ρυθμός, Happy παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Για το καλοκαίρι, Happy Days. Ούτω Γκάζ Γαβριλίδης. Έχετε αγανακτήσει με το σύστημα υγραεριοκίνησής σας? Με 350 ευρώ δίνουμε τη λύση. Με πλήρη αλλαγή του συστήματος υγραεριοκίνησης με ένα λοβάτο και γραπτή εγγύηση ενός χρόνου. Με τη δύναμη του μπλε της λοβάτο. Μοναστηρίου 313 απέναντι από το Lidl. Τηλέφωνο 2310-510-398. Ρε παιδιά! Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Σε 100 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Ωραία. Συνεχίστε ευθεία. Κάνε λίγο κέφι. Έλα. Συνεχίστε ευθεία. Σκάσε ένα χαμόγελο. Εγώ. Σε 50 μέτρα, φτάνετε στον προορισμό σας. Λίγνισε, κορμάκι. Η διασκέδαση σε πάει από μόνη της στο Princess Hotel. Το Σάββατο 14 Απριλίου ο Λάμπης Ελληναίος. Και το Σάββατο 28 Απριλίου η Μαρία Κόνστα live με μεγάλες εκπλήξεις, δωρεάν είσοδο, ποτό και φαγητό. Στο Princess Hotel στη Γευγελή. Σμαράγδα, θέλεις παγωτό? Δημήτρη, αφού ξέρεις, παγωτό τρώω μόνο από τον Νικολαίδη, γιατί θέλω το παγωτό μου ολόφρεσκο, με αγνά υλικά και γάλα ημέρας. Ζαχαροπλαστή Αρδοπία Νικολαίδης. Απίθανες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Ζαχαροπλαστή Αρδοπία Νικολαίδης. Εύοσμος Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και Λαγκαδάς απέναντι από τον ΟΑΕΒ. Γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τη Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ και να εξασφαλίσετε 3 χρόνια σέρβις εντελώς, μα εντελώς δωρεάν. Καλά ακούσατε, όταν λέμε εντελώς εννοούμε και τα εργατικά και τα ανταλλακτικά, τα πάντα. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τα τρία εντάρια είναι δικά σας, μόνο ένας φίλος έχει τηλεφωνήσει, άλλοι πέντε μπορούν. Δεν είναι κύριε Κρόμα, μην πω ότι αρεβλάκα. Πεσμένα τα πράγματα. Για τον εαυτό σου μιλάς. Γενικά μιλάω. Παρακαλώ. Γεια σας Κώστα και Γρηγόρη. Γεια σου φίλε. Καταρχήν αφού είναι ένας μόνο, να πω ότι αυτοί που κλέψανε να πούμε τις ελιές είναι γύφτοι, έχουν εντοπιστεί και λέμε καπετάν Φιλότα Παπαγεωργίου λέγεται οδός και παπάβη γωνία. Αυτοί οι κολόγευτοι που πήρανε τις ελιές τις τρεις, έχω καταγεγραφεί να πούμε το αμάξι το νούμερο, τους δίνουμε την ευκαιρία να πάνε πίσω τις ελιές μέχρι τη Δευτέρα. Ιδεάλως θα τους πάρουμε τον Τάτσουν. Θα μπω εγώ μέσα και θα κλέψω τον Τάτσουν. Και θα τους πάρω να πούμε μέσα και τα κλεμμένα, κλεπταποδόχος θα γίνω. Κοπρίτες, γυρίστε πίσω τις ελιές. Συνέχισε φίλε, ναι.
Γεια σου Κώστα και Γρηγόρη. Ναι. Ο Μημάκος είμαι, Φοκουζάνη. Καλά είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Κώστα, χθες ο φίλος, ο συνεργάτης, ο Μαλάτος, πολύ καλά τα είπε. Για αυτά που... Τι είπε δηλαδή, τι είπε? Αυτά για την ΑΕΚ που έλεγε εκεί στο καφέ που ήσασταν. Ότι δεν είναι καφέ. Αλήθεια, ρε παιδί. Γιάφκα είναι εκεί. Είναι κειμενικό σαν ουδέτερος. Εκεί είναι γιάφκα, είναι γιάφκα. Τα είπε καλά. Ναι. Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι. Για το σφύριγμα τώρα που λένε, κούρασε τώρα ρε παιδιά, εντάξει, ας πούνε κάτι άλλο. Ποιο σφύριγμα? Σφύριξε, δεν σφύριξε, μετά έχει και ΑΕΚ βίντεο που ο κύριος Σαββίδης πάει έξω από το αποδυτήριο, οπλισμένος πάλι, του κύριου Κομίνη. Ξέρω οπλισμένος αν έχει δει αυτό το βίντεο. Γι' αυτό το έριξε ένα μηδέν ο δικός μας ο διαιτητής εδώ Κομίνης. Τι να πω τώρα ρε Κώστα. Μοσχαράκι με πατάτε στο φούρντο. Λέει κάτι το... άλλο, κάτι άλλο. Εικόνα του κότσου. Όχι, λεπτά, ένα λεπτό ακόμα. Πώς τον είπες χθες? Αυτό θα μαγειρέψω. Τον Ερακλειδέα, πώς τον είπες χθες? Ναι. Γριά, πώς τον είπες? Αυτό που πήρε στο τέλος, ρε, στην εκπομπή σου. Η αρσενική αγριά. Ναι, ρε, που το βρήκες, ρε, γάμο. Και κάτι τελευταίο και κλείνω. Ο Κούγιας αύριο θα φάει 4 γκολ. Ο Κούγιας αύριο μέχρι παράταση το πάει. Αυτό είναι το θέλω σου ή το πιστεύω σου? Όχι, αυτό θα, που θα γίνει 4 γκολ θα φάει. Το λοιπόν. Τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ. ΑΕΚ. Λοιπόν, είναι, το θέλω, ναι, είναι το θέλω σου. ΑΕΚΤΣΙ. Όταν πες μου την αλήθεια. Να σε διακόψω λίγο ένα λεπτό. Όχι, πάμε μου πεις την αλήθεια. Ναι. Παίζει Πλατανιά ΑΕΚ. Ναι. Το βλέπω το μάτσο εγώ. Και, εγώ το και είναι γύρω μου δύο ΑΕΚΤΣΙΔΕΣ. Ναι. Ξέρεις η αιμορροίδα τους που πήγε? Πού? Στη Φτέρνα. Ξέρεις γιατί? Το καθένα το βλέπει όπως θέλει. Όχι, αγόρι μου. Κατάλαβαν συνήθηκα, ότι ο Πλατανιάς συνήθηκα δεν, ναι, το δίνει το μάτς. Ο ένας εκ των δύο άρχισε να λέει. Άκουα να δεις τώρα τι λέει. Ο ένας εκ των δύο. Ρε γύφτο με Λυσανίδη. 30 χιλιάρικα δεν μπορείς να πας παστέλια και αυτούς εδώ τους λιγούριδες να περάσουμε όπως περνάει ο Πανιώνης από την δεν Τούμπα. Το πήγε, ήταν, έτσι έλεγε. Με το κότερο. Και δεν ήταν καθόλου σίγουρος ότι θα λήξει διπλό. Ήταν στην Αίγινα με το κότερο, γι' αυτό. Ποια Αίγινα και Βεργίνα ήταν, ρε. Δεν καταλαβαίνεις τι έλεγε ο Αεκτσής. Έβλεπε το Χιμένεθ να φωνάζει σαν τόσο τύρι μουστάγα στον, στον Παρθενοκυνηγό, να πούμε. Παπασούζα. Ναι, 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 ναι. Και είχε τρομοκρατηθεί ο Αεκτσής. Σιγά βρε Κώστα. Εκεί την απόκριση που τραβάει ο Τσιντώτας. Κελεσίδη, Χριστίδη, Μανταλόζης, Αργάνη, τι θύμισε. Εκείνη η απόκριση, να πούμε. Ναι. Δηλαδή κάνει μια επέμβαση και λέει: ο Κουλόφαρδος έλεγε άλλο. Κουλόφαρδος, άμα στο κάδιζε ένα-ένα, αυτό ο μαυροντημένο με πονητή με τα βαμμένα τα μαλλιά ο Χατζηνικολάου, θα στην έκανε τη ζημιά. Γεια σου, φίλε. Είσαι σε κακή φόρμα, φίλε. Τόση ώρα αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω, κόκκινε μου, γλυκέ μου. Πατάτε, λέει, στο αφαιρούμε, λέει, το κρέα και το βάζουμε στο κρέα. Τι διαβάζει, ρε παιδί, αυτό δουλεύει τώρα. Καλημέρα. Μύρε Γρηγόρη, του το κάνει και μετά. Καλημέρα, φίλε. Γρηγοράκι. Ο Γρηγοράκη, ναι. Επειδή. Μόνο αυτό ξέρει να κάνει, να κλείνει τα τηλέφωνα. Oh. Αλλά επειδή είσαι και κοντό, θέλει 12 πόντο για να πα με εικόνα, θα σου κάνω τον κονέ. Αυτό θα κάνω εγώ δώρο. Δεν κλείνω το τηλέφωνο οι άντρε. Ποιο σου έκλεισε το τηλέφωνο? Oh. Ορίστε. Ποιο σου έκλεισε το τηλέφωνο? Oh. Εσύ το έκλεισε. Εγώ σου έκλεισε. Με ρωτά ειρωνικά. Δεν ειρωνεύομαι ποτέ. Δεν σε είπα αν είσαι από Μύκονο. Yeah. Λέω τι ομάδα είσαι και λε Λίβερπουλ. Ωραία. Και σου λέω μήπω σε Μύκονο. Oh, δεν σε ειρωνεύει καθόλου. Καθόλου, έτσι. Εσύ λες ότι σειρωνεύτηκα? Έτσι λέει. Μάλιστα. Εσύ λες ότι σειρωνεύτηκα? Μην τον φωνάει πολύ. Ναι, ο τρόπος που κλείνει το τηλέφωνο όμως. Εσύ άκουσες ότι σε έκλεισα εγώ το τηλέφωνο? Όχι. Αυτό έκανες εγώ. Αυτό έκανα. Καλά, ρε φίλε, okay. Ό,τι πεις. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν χρειάζεται στη Μύκονο να πάμε. Εγώ τον έκλεισα το τηλέφωνο. Αν θα πάμε στη Μύκονο. Τον έκλεισα εγώ το τηλέφωνο. Α, κόκκινε μου, κουραστικό είσαι. Μην τον έκλεισα το τηλέφωνο. Κόλλησε η φλάντζα πάλι. Κόλλησε. Ρωτάω κάτι. Μην το ξαναρωτήσεις. Κόλλησε ο παπλασιαστής. Έχεις να απαντήσεις. Κόλλησε ο πολλαπλασιαστής. Ναι. Τσιμισχύ μείναμε εκεί. Στη Χάνθ. Κίνηση έχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Μία πάστο, πέρασε τώρα. Τελείωσε. Γιατί πέρασε, γιατί δεν απαντάς. Τι να απαντήσω, μωρέ, τα τσακωθώ τώρα για άνευ λόγου πράγματα. Μια απλή ερώτηση κάνω. Άντε πάλι τα ίδια. Καλημέρα, μη μαλώνετε. Και δεν έχεις απάντηση. Θα πάμε στη Μύκονο πάλι, εγώ, εσύ και αυτός. Εσύ ξέρεις από Μύκονο. Και εσύ από Άγιον Όρος. Λέγε, φίλε. Φυσικά έχεις τιμή μου. Λέγε, φίλε. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, κλείνω δίπλα και δίπλα κάνα δύο νησιά. Το ένα το άντρο της Κολάσεως και το άλλο το άντρο της Πίστεως. 3 χιλιόμετρα από το ένα νησί μετά άλλο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί δηλαδή. Ναι. Πάνε οι χείρες πρώτα στη Τίνο, κάνουν τις Παρθένες και μετά μολάνε στη Μύκονο και τα πετάνε όλα έξω. Και ο άλλος στον τάφο μέσα και λιώνει, τον τρώνε τα σκουλίκια να πούμε. Λέγε, φίλε, ναι. Τι να πω, καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Κώστα. Ναι.
Δεν μας κάνει ο Μπούλης στο μεσημέρι να μας κάνει το κεφάλι που δεν είχαμε και τον Γρηγόρη τώρα μας λέει πάλι για τον Κομίνη να πω. Α, πα, 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 ναι. Αμάν πια ρε παιδιά, αμάν. Γιατί ρε φίλε, είπα κάτι, κάποιο ψέμα. Ναι, ναι, σου λέω δεν τους νοιάζει τώρα. Τους έπριξες. Τι να πάει να πει ο Κομίνης. Άλλο πράγμα λέω. Να ακούς με προσοχή. Με προσοχή θα... μέχρι τώρα μ' άκουσα να μιλάω για τη λέξη Κομίνης, την άκουσες από μένα. Όχι. Την άκουσα σήμερα. Σήμερα όμως, όταν τον βλέπω να πηγαίνει να δει με το ΒΑΡ. Άλλο θέμα αυτό. Όχι, φίλε. Μα αυτό είναι το θέμα. Τον έκανε το παοξίδικο τώρα. Κανένα παοξίδικο. Παοξίσαι και φαίνεσαι. Ναι. Λοιπόν, παοξίσαι και φαίνεσαι. Μακάρι. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος σε ένα μήνα μέσα, ενώ έχει κάνει άνω κάτω την Ελλάδα, ενώ δήλωσε ότι δεν ξαναδιαιτητεύει, πάει να δει για το ΒΑΡ. Ποιον δουλεύει τώρα, δηλαδή. Όσοι το βρίζαν τόσο καιρό, του δικαιώνει. Είπαμε, κλασικό είναι ο Έλληνας. Ναι. Αλλά το ότι δεν πάει στο σκουτέρι να πει, τι να πει, αφού τα είπε 100 φορές να πει. Όχι, ρε φίλε, τώρα δικαιώνει αυτούς που το βρίζουν. Όχι, ρε φίλε, του δικαιώνει 100%. Δυο Γεωργιανούς βρίσκει ο Σαββίδης, πάνε και του λένε, θα έρθεις μαζί μας στο αυτοκίνητο. Θα πάμε στο δικαστή. Όμορφα και ωραία. Ούτε βία ούτε τίποτα. Θα βάλουμε και τραγούδια Μητροπάνου που σας σήμερα πέθανε και τα λοιπά. Και ο Παπάζογλου πέθανε σήμερα. Γιατί με τον Μητροπάνο. Σήμερα πέθανε ο Παπάζογλου. Πότε ακριβώς. Πότε είναι η κηδεία. Άκου ερώτηση. Έχει 7 χρόνια που συγχωρέθηκε ο Νίκολας. Πότε είναι η κηδεία. Συγγνώμη, τον Νικόλας που πάει, ότι ήσασταν φίλοι. Του Πιώτη, δεν είπα εγώ ότι ήμασταν φίλοι. Αλλά τι. Του Πιώτη Γιάννη Μαθρέμα Θεσσαλονικιός. Είναι τιμή μας να το λέμε Νικόλας. Ναι, αυτό δεν. Άμπραγμα. Την οικειότητα λέω που πάει. Ποια οικειότητα, ρε, μιλάω με τον πεθαμένο. Θυμάμαι στην κηδεία του Παπάζου που είχε πει τέσσερα τσίπρο και γελούσε, να πούμε. Ναι, γελούσε. Ο Απόλυ στεναχωρέθηκε. Κωστά. Ναι. Πες ότι τον πάει, τον πάει ο Σιμάνα και μείνει φούστα που πάει. Ναι. Και λέει ο Κομίνης αυτό που έγραψε πριν από ότι το παιχνίδι του διέκοψε και την πήγε σε αυτήν. Πρε τον Κομίνη, θα σας το πω πάλι. Δύο είναι οι ταβατζίδες. Ο Πάο και η ΑΕΚ. Ο άλλος έφυγε από τον ταβατζής. Ωραία. Στο έργο, στο τέλος, όταν είναι δύο ταβατζίδες, πέφτει πιστολίδι. Μένει ο ένας. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να μείνει ο δικός μας εδώ και οι ΑΕΚΣΙΔΕΣ να μείνει ο δικός τους. Στους δύο ταβατζίδες δεν φταίει η Τάνα που είναι ο Κομίνης και η ΚΕΡ. Πάντο ταβατζίστε, ξεκαθάρισε αγόρι μου την κατάσταση στο Ελπάσο. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάλι τα ίδια. Και να θέλετε να βγει να τρέξει. Δύο ταβατζίδες. Σκοτώνεται ο ένας με τον άλλο. Τα βράδια δεν θυμάστε η Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Μια συμμορία βαρούσε την άλλη. Οι Γεωργιανοί φιλούσαν τη μια περιοχή, οι αστυνομικοί την άλλη περιοχή, οι Έλληνες στην άλλη περιοχή, οι Παλαιστές στην άλλη περιοχή. Πέφτευε πιστολίδι και επικρατούσε μια παράταση. Πάμε επόμενη γραμμή τώρα, μην με τρελαίνετε τώρα. Κλαίτε και κάνετε και ράνετε και αυτό και αδικία. Δεν υπάρχει ρε αδικία. Υπάρχει ισχυρός και ανίσχυρος. Πάει, τελείωσε. Επόμενη γραμμή για μένα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε? Καλά, εσύ. Όχι. Καλά είμαστε. Γρηγόρη. Ο Ηρακλής θα παίξει playoff. Θα παίξει playoff. Φυσικά. Βέβαια. Θα παίξει. Λοιπόν, από παραλίμνιο περνώ, Θεόφιλος είμαι, ο Θεόφιλος. Το ξέρω, ναι. Λοιπόν, το ίδιο, θα πάθετε το ίδιο κλείσμα που έπαθε ο Μακεδονικός. Θα σας κάνουμε το ίδιο κλείσμα. Δεν μου λες, Θεόφιλε, πότε πήγες τελευταία φορά σε γιατρό? Το ίδιο κλείσμα. Τελευταία φορά σε γιατρό πότε πήγες? Λοιπόν, το ίδιο κλείσμα θα πάθετε ό,τι πήγες. Τόσο αποθυμένο σου έχει μείνει το κλείσμα. Και θα ουρλιάζει σαν τον Μπούζ. Καλός άνθρωπος. Πάμε στο αποθυμένο του. Έλα, πάμε παρακάτω. Έλα. Έτσι όπως αυτός ο Μητροπολίτης με αυτή που είναι τα στήθια έξω, ποιος είναι, πώς λέγεται? Ποια στήθια έξω, βλέπεις εδώ στήθια έξω? Εσύ τι βλέπεις, μέσα είναι τα στήθια. Δεν ξέρω, φόρεμα είναι αυτό. Φόρεμα είναι, με τα βυζιά από έξω, φόρεμα είναι. Ωραίος Μητροπολίτης. Μπράβο, ωραίο χριστιανικό φιλίδι. Αν ισχύει αυτό και δεν είναι μοντάζ. Μοντάζ, τον έβαλαν έτσι, τον δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Πώς λέγεται η επικεφαλή? Δεν ξέρω. Διαβάζεις και κουσομπολίσκα εδώ. Τα πάντα. Εδώ τα κάνεις όλα. Γράφεις εδώ, τρως εδώ, πίνεις εδώ, δύο ώρες. Όταν θα σε σπάσω το κεφάλι να δεις. Οφώθω το κεφάλι. Λέει, φίλε, ναι. Εγώ. Εσύ. Λοιπόν, καταρχάς να σε ευχαριστήσω με το πάθος που μίλησες για τις ελιές. Είμαι απέναντι ακριβώς από τις ελιές. Έχουν φέρει τώρα ένα δέντρο κάτω, θα κατεβώ να δω. Ναι, αλλά δύο είναι να φέρουν. Είναι γύφτη, τους είδα εγώ. Και το βάνε έχει και νούμερο. Έχει κάμερα εκεί. Ξέρετε ότι η μία η ελιά είναι κάτω, κάτι βλέπω κάτω. Άλλες δύο να φέρουν. Γιατί θα πάνε δες αν είναι και μετά να μιλήσει για άλλες δύο. Ναι. Τη μία τη βλέπω, ρε παιδί μου. Τη γύρισαν. Είσαι σίγουρος στην ελιά. Άρα έπιασαν τόπο οι ευχές σου.
Μην περάσουν τώρα την ποτάρ και την πάρουν πάλι. Δεν ξέρω, φυτέψτε την εκεί. Κρίμα είναι ένα βρωμοπάρκο εκεί πέρα ελεϊνό. Μόνο σύρικε. Ωραίο είναι, καλό. Άσε με καημένη τώρα, εκείνη τρύπα τώρα, ωραίο. Εκείνη η θλίψη εκεί πέρα. Εκείνη η πολυκατοικία. Χτίζεται 30 χρόνια η άλλη πολυκατοικία δίπλα με τα τούβλα, ούτε τούβλα μπήκανε να πούμε. Ναι, ωραία. Άστε καλά. Bye bye, bye bye. Επόμενο κύριο. Ναι. Εγώ. Εσύ. Ραπ, μπορώ 20 δευτερόλεπτα εκτός αέρα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, μπορείς όταν τελειώσει η εκπομπή, πάρε τηλέφωνο, θα βγει η γραμματεύς, πες θέλω τον Ραπτόπουλο, θα πεις ποιος είναι ο ξάδερφός του, πες, ο Βασίλης είναι. Εντάξει. Να πάρω 4 η ώρα. Ναι, 4 θα πάρει, ναι. Εντάξει. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Bye. Ναι. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ή μήνυση να μας παρενθουσιάσει αυτός ή η δουλειά θα μας δώσει. Η μήνυση ή δουλειά είναι. Ελπίζω να είναι το δεύτερο. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Φίλος Σάκη με καταρχάς. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω τους φίλους παοξίδες. Θεωρούν τελικά ότι το φύλλο αγώνα είναι κολόχαρτο, ναι ή όχι? Να μας πούνε, φίλε. Καλύτερη έκφραση. Γιατί αν το θεωρούν, φίλε μου. Συγγνώμη, λίγο να ολοκληρώσω. Καλύτερη έκφραση, λέω. Ναι, παλιόχαρτο. Είναι ευαίσθητος ο Γρηγόρης. Ναι, δεν είμαι εγώ, το ραδιοτηλεοπτικό. Το ραδιοτηλεοπτικό. Ναι, μπράβο. Παλιόχαρτο. Παλιόχαρτο, μπράβο. Διόρθωσε το. Βέβαια, ο κύριος Σημεοφορίδης το έχει αναφέρει έτσι. Είναι νομικός και αναλαμβάνει την ευθύνη των λεγόμενων. Όχι, γιατί λέει... Ωραία, ναι. Ωραία. Μια ερώτηση τότε. Εφόσον είναι παλιόχαρτο και δεν το υπολογίζουνε, τότε να μην μας λένε ότι το σκορ είναι 1-0, έτσι. Αχα. Δεν υπάρχει τότε σκορ 1-0. Αν επιτρέπετε, επειδή δεν το γνωρίζω. Ένα ή το άλλο. Επειδή δεν γνωρίζω. Ποιος είπε ότι είναι παλιόχαρτο το φιλοαγώνα? Ο κύριος Σημαφορίδης σου λέει. Βέβαια. Ελληνικά ο κύριος Σημαφορίδης. Παντούς και στη δίκη που έγινε. Και χθε σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι πάλι το ίδιο ανέφερε. Άρα πάει να πει ή το ένα θέλουμε ή το άλλο. Ή το ότι υπολογίζουμε όλο το φιλοαγώνα ή δεν υπολογίζουμε τίποτε. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος κύριος. Παρακαλώ. Παρακαλούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Έλα ρε, ο Παρασκάκης είμαι. Ο Παρασκάκης είσαι. Ναι, εκτής. Ναι. Έλα. Τώρα ο άλλος που έλεγε για το χαρτί αυτό, παλιό χαρτό, ξέρω εγώ. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Κάνε. Πληρώνεται ο κύριος Σημεοφορίδης από τον ΠΑΟΚ? Πληρώνεται, φίλε. Φυσικά πληρώνεται. Α, μπράβο. Πληρώνεται, αλλά κάνει τη δουλειά του και υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Τι να υποστηρίξει, τον άλλον, ναι. Α, μπράβο. Ο άλλος είναι όμως πολύ μεγάλος μάγκας. Γιατί τώρα λες ότι οι νταβαζίδες είναι δύο. Και τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος είναι το αφεντικό από τους δύο. Μάλιστα. Και λέω εγώ στον κύριο Γραμμένο, ναι, ότι άμα θέλει χορηγία στην Εθνική Ελλάδος. Ο κύριος Βασιλακόπουλος χορηγία στην Εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Ναι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος στο μπάσκετ του. Ναι. Και ο Ολυμπιακός και η αδερφή Αγγελόπουλη στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ τους. Ναι. Αφεντικό είναι ένας. Ποιος? Αυτός και έχει το καζίνο. Ο Γκρουπιέρης δεν μπορεί να το παίξει αφεντικό. Ναι. Λέω εγώ. Ό,τι πεις. Και όσο λες τώρα εσύ ότι τον Κομίνη μπορεί να τον. Ναι, η αντιτρομοκρατική. Καλά κάνει και τον φυλάει αν τον φυλάει. Ναι. Θα είναι σωστό. Αλλά πρέπει, ναι, να έχουν και το νου τους. Και ο κύριος Ζήσης Βρύδας να έχει το νου του. Γιατί δύο χρονιές την καρφώνει στην ΝΑΕΚ. Να βγάζει συνέχεια το φίδι από την τρύπα με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Και να έρχεται καβαλάρης ο Ιβάν ο Χάι. Ναι. Αυτός νομίζω ότι είναι ο Ιβάν ο Χάι και εμείς ο Χάι Ιβάν. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Ό,τι πείτε. Καλημέρα κύριε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Κλείστε το ράδιο. Κλείστε το ράδιο. Ναι, μόλις το κλείσα. Μπράβο. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι, έτσι κάτι το οποίο αναρωτιέμαι. Ναι. Ο Σκουτέρης είναι δικαστής. Βεβαίως. Ναι, βέβαια. Ωραία, πολύ ωραία. Εσάς τους δύο ή εμένα, αν μου έρθει μια κλίση μάρτυρα. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστώ στο δικαστήριο, έχω κυρώσει από τον νόμο. Έχω. Ναι, υπάρχει διαφορά όμως, κύριε μου. Για πες του Γρηγόρη. Εξηγήστε μου τη διαφορά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Γιατί Γρηγόρη είναι διαφορά. Ένας πρόεδρος, ναι, δικαστηρίου, ένας δικαστής. Σας εξηγώ. Θέλετε να σας εξηγήσω. Ο οποίος είναι ένας φυσικό πρόσωπο. Θα σας πει ο Γρηγόρης. Αφού δεν με αφήνετε. Γιατί αρνείτε να πάει. Αφού δεν με αφήνετε. Δεν αφήνετε, κύριε. Πώς θα μάθετε. Μπορώ να ολοκληρώσω το ερώτημα, συγγνώμη. Το ολοκληρώσατε. Σε ένα τακτικό δικαστήριο, αν δεν πάτε, θα σας πάνε βιαίως. Κατανοητό. Τι σημαίνει βιαίως? Δεν σας δέρνουνε. Έρχονται, σας παίρνουν και πηγαίνουν. Αστυνομία να με πάει σηκωτό. Λοιπόν, σε ένα αθλητικό δικαστήριο, όπου έχουν βάλει πλέον τακτικούς δικαστές, νάτο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πάει.
Κατανοητό. Γιατί να μην υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει. Ρωτήστε τον κύριε μου, δεν το προβλέπει ο νόμος, ούτε είμαι ο λυκούργος. Ποιος λυκούργος? Συμφωνώ. Συμφωνώ, Γρηγόρη. Δεν είσαι ο λυκούργος, ούτε εγώ είμαι ο λυκούργος. Τι είναι ο λυκούργος? Δεν θεσπίζουμε εμείς τους νόμους. Αλλά δηλαδή τελικά ο νόμος τι είναι? Τρίτος κόκκινο τι είναι? Ο λυκούργος ένας γύφτος στην Τούμπα ήταν, με τον Τάσο και κλέβανε τα μηχανάκια. Φίλε, καταλαβαίνεις ότι έχω να κάνω δυστυχώς με έναν ο οποίος καίει μπαταρία ηλιθίου. Σου απάντησα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι θα έπρεπε να ισχύουν τα ίδια πράγματα. Δεν ισχύουν όμως. Δεν ισχύουν όμως. Σου απαντάω. Πάμε στον επόμενο. Δεν θυμάσαι. Άστο να πάει στα το γύφτο, το λυκούργο. Εσύ τι λες, δεν το θυμάμαι. Γι' αυτό το λυκούργο νόμιζα, έλεγε. Ρε. Ο λυκούργος ήταν νομοθέτης, μάθε από την αρχή. Γύφτο στην κάτω Τούμπα ήταν ο λυκούργος. Ήταν ο νομοθέτης ήταν. Άκου το βλάκα. Με τον Τάσο το γύφτο. Και το Μόμψα κλέβαν τα μηχανάκια, ηλίθιε. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ δεν είσαι γύφτο. Στα γύφτηκα δε εμένα μέρα. Γιούφτο είσαι. Εσύ είσαι γιούφτο. Ο λυκούργος λέει. Γιούφτο, ναι. Λέγε φίλε, ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Ένα πράγμα θέλω να πω. Ναι. Θέλω να ακούσω έναν αεξί, έναν, όχι πολλούς, ναι, να πει ότι το περσινό ήταν πέναλτι. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Όλοι βγαίνουν και κλαίγονται. Γιατί ήταν πέναλτι? Ήταν offside, φίλε. Προηγήθηκε επιθετικό φάουλ καταρχήν. Έγινε πέναλτι μετά και μετά γύρω offside. Η φάση είναι ο Μάτος έπρεπε να αποβληθεί. Βέβαια. Δεύτερο λεπτό. Στη χάρηση. Έπρεπε να αποβληθεί ο Μάτος. Στη χάρηση ο Κομίτης. Θα πιάσουμε τις κίτρινες κάρτες τώρα. Γιατί? Βρε καλέ μου άνθρωπε. Ποιο πέναλτι? Να μιλάμε όταν υπάρχει. Όταν υπάρχει παράβαση. Γίνεται πρώτα επιθετικό φάουλ. Μετά γίνεται πέναλτι και μετά είναι offside. Αν δεν ήταν πέναλτι, όχι, το κλείνω. Βρε εσύ. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 4-0 που εξαφανίστηκε ο Τρίσος από την κοινωνία. Δεν εξαφανίστηκε. Φίλος σου είναι. Φίλος μου πάει. Αδερφός του κουμπάρου. Τον έφαγε. Τον τελείωσε. Τον τερμάτισε. Φίλε μου, για να συνεννοηθούμε. Τώρα έχει όλο το δίκαιο να φωνάζει. Ποιος? Γιατί γυρνάς πίσω, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί γυρνάς πίσω. Γιατί τα βάζεις εσύ. Ρε φίλε, με συγχωρείς. Δέξου το. Άκου να δεις. Άκου ένα, γιατί ένα, με εκνευρίζεις. Ειλικρινά. Με εκνευρίζω. Πάρα πολύ, ναι. Συγκρίνεις ένα κυπελάκι. Ναι. Με ένα πρωτάθλημα. Σιγά, ναι. Το ίδιο. Τι σου δίνει το κυπελάκι, για πες μου. Για λεφτά μιλάς. Το θέμα είναι τι μου δίνει. Εννοείται, ρε φίλε. Για τα λεφτά. Ρε φίλε, άκου λίγο για να συνοηθούμε. Ο Τίγρης που δεν ούρλιαζε πέρσι και δεν μπούκαρε, δεν το έκανε γιατί σε και με καντάρ το κυπελάκι. Τσιγκουναράς δηλαδή. Το πρωτάθλημα όμως έχει πολλά λεφτά. Το καταλαβαίνεις. Για τη μαρμίτα γίνεται όλη φασαρία. Αυτό είχα να πω, τίποτα άλλο. Το κατάλαβες αυτό που σου λέω? Εννοείται, συμφωνώ μαζί σου. Ναι, αλλά με αυτό που κάνεις. Εγώ πήρα να πω, θέλω έναν για δείγμα, έναν αεξί για δείγμα. Τι να τον κάνεις, ρε φίλε, για δείγμα? Πρέπει για το χαβαλέ. Έχει δίκιο πέρσι για το κύπελο αεξί να φωνάζει. Άμα νομίζω ότι έχει δίκιο. Δεν νομίζω, έτσι είναι. Είναι άποψή σου, όχι δική μου. Η άποψή σου δεν είναι όλων, μην μπερδεύεσαι. Εσύ ρε φίλε πες ότι ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε πέρσι, οκ, εντάξει. Δεν είπα ότι αδικήθηκε, άλλο σου είπα. Να μην φωνάζουνε τουλάχιστον. Στον επόμενο. Ας μην φωνάζουν. Καλά λέει. Να μην φωνάζετε, ρε. Όλα εξίδες να πούμε. Λέγε φίλε. Έλα ρε μόρτες. Το καλύτερο φινάλε. Τι έγινε παιδιά. Σήμερα θα μιλήσεις δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Δεν μου λες ρε Γρηγόρη. Και Κωνσταντίνε, εσύ που είσαι πιο εμπειρογνώμονας. Είμαι. Τι είναι? Και... πιο εμπειρογνώμονας. Ναι. Λοιπόν. Όχι έμπειρος, κάποια... εμπειρογνώμων. Τέλος πάντων, εγώ λαϊκά. Μήπως είναι πραγματονόμων. Μην πηδάς κουβέντα ρε κόκκινε. Έτσι πως έχω πάει. Εσύ δεν μου γλιτώνεις σήμερα. Μην ψάχνεις πολλά πράγματα. Λαϊκατζής και πάω και είναι. Τίποτα άλλο. Δεν είσαι λαϊκατζής, έχει διαφορά. Τώρα είσαι μεγαλολαϊκατζής. Ναι, άκου να σου πω κάτι γρήγορα. Σε λίγες μέρες ανοίγω και δεύτερη δουλειά. Γίνομαι σέρκος. Σέρκος. Τι είναι αυτό, πως δεν είπατε, γιατί είμαστε βλάκια εμείς από την Τούμπα. Σε λίγες μέρες λέω ανοίγω και δεύτερη δουλειά. Γίνομαι σέρκος. Το σέρκος τι είναι? Α, δεν είστε μες στην πιάτσα, ρε παιδιά, σας που είστε. Ρε, τι είναι σέρκος, πες μας τώρα. Σέρκος δεν ξέρεις τι είναι? Τι τρέλα μου μες. Τι είναι? Βαρυθήκατε τη ζωή σας, καλό ταξίδι, τα γρήγορα φιάρια. Γραφείο Κηδιών. Γραφείο Κηδιών. Θα χαρώ πολύ να σας έχω πελάτες. Πελάτες. Όταν λες πελάτες, δηλαδή να μας έχεις στις κάσες. Κοίταξε να δεις. Μπράβο, ρε παιδί μου, όταν θα φύγετε να δούμε. Κοίταξε, όταν φύγουμε, δεν ξέρουμε
αν και πού θα μας κυδέψουν οι δικοί μας και αν θα σεβαστούν την επιθυμία εγώ μας. Εγώ είπα να με κάψουν. Είπες, θα το κάνουνε, δεν το ξέρεις. Οφείλουν να το κάνουν. Άσε τι οφείλουν. Ναι, έχει δουλειά αυτή, αυτή είναι η υπόθεση. Αυτή η, δουλειά, έχει, αυτή η υπόθεση έχει δουλειά, έχει ψωμί εννοείς. Ναι. Ναι, έχει. Ρε φίλε, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, ειλικρινά, γιατί θα σε ρωτήσω σοβαρά. Θα παρατήσεις τη λαϊκή που την ξέρεις και την παίρνεις στα δάχτυλα. Ναι, καλά. Δεν πατάς. Και θα μπερδευτείς σε ένα χώρο που ο μπαμπούλας είναι κράτος. Σωστό. Θα έχω και άλλα άτομα. Ρε φίλε, τι άτομα να έχεις. Αυτός για να πάει εταιρεία, βόλτα του συγγενείς μόνο μέχρι την τελευταία σου κατοικία έχει μια Bentley. Χώρια τα υπόλοιπα. Μη με κάνεις και το διαφημίζω τώρα. Πού να τον ανταγωνιστείς τώρα. Έχει και πιτσιρικάδες για να βολεύουν τη χείρα. Ό,τι θες έχει. Ό,τι θες έχει ο μπαμπούλας. Πλάκα ρε μου κάνεις. Θα μπερδευτείς ένα χώρο. Μην μπερδεύεσαι ξένα χωράφια. Θα κλαις τα λεφτά σου μετά. Καλά σε λέει. Η ζωή μας έχει γίνει δύο ανάσες και μετά μας περιμένουν οι κάσες. Γι' αυτό γλέντα με ποτό και γκομενάρες, τα άλλα είναι άρες, μάρες, κουκουνάρες. Βλάκα. Τι λέει ο τεράστιος Γκαντίνας. Τι λέει. Τι λέει. Ραπτόπουλε. Ναι. Πες το. Ναι. Τα λεφτά είναι σαν τα ψάρια. Ναι. Πρέπει να τα τρως φρέσκα. Ναι. Να τα χαίρεσαι. Με το επόμενο κεφαλικό, αν πάει σε κανένα ίδρυμα όμως, θα πρέπει να έχει λεφτά. Πες τον Γκαντίνα. Λίγο τσίπα και φιλότιμο. Όχι, δεν έχω ούτε τσίποτε, γιατί τα αποθέματα έχω απάντηση εγώ. Να ξέρεις. Σε ποια σάπο, όχι αποθέματα ρε ηλίθιε. Στα αποθέματα λίγο. Αποθέματα ρε. Τα είπε τα αποθέματα, τα είπα αποθέματα. Δεν υπάρχει ελπής. Αγίλιος έξαρχος. Εγώ φεύγω, δεν περιγράφω άλλο. Καλά, άντε, άντε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ακολουθούν οι τίτλοι επικαιρότητας από την Τομίσιμα. Πάντα στην επικαιρότητα με καινοτόμα προϊόντα για στεγάνωση και επισκευή. Τίτλοι επικαιρότητας. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τίτλους επικαιρότητας από το Μετρόπολης 95,5. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν φοβάται κανέναν, αλλά και ότι μπορεί να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν διαπραγματευόμαστε, δεν παζαρεύουμε, δεν εκχωρούμε σπιθαμή των εδαφών μας. Από το Δημότιο στη Γάβδο και από τους Οθωνούς ως το Καστελόριζο, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μια νέα εκδοχή για όσα υποστήριξε χθες ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ ότι οι Τούρκοι κατέβασαν την ελληνική σημαία από βραχονισίδα δίνει σήμερα ο τουρκικός τύπος. Συγκεκρινισίδα 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 δίνει σήμερα ο